Καλησπέρα. Λίμπερο 104,4. Εδώ είμαστε. Πάω 24. Το πέτυχα το καλησπέρα γιατί το σκέφτηκα λίγο στέριο, να ξέρεις. Εδώ είμαστε. Καλό μήνα. Να, καλό μήνα. Και τα άλλα τα σαλιάρικα. Τι? Καλή Παρασκευούλα να έχουμε. Ποιος τα λέει αυτά, ρε. Ποιος τα λέει αυτά. Καλή Παρασκευούλα να έχουμε. Καλή Παρασκευούλα, καλή Δευτέρα, καλή Τετάρτη. Ποιος τα λέει. Δεν το έχω αγάπη, ποτέ. Μακριά από τον κόσμο είσαι. Για κανένα λόγο, ας πούμε, εντάξει. Φλεβάρι, Στέριο. Έβλεπα λίγο πριν το πρόγραμμα πώς πάει αυτός ο μήνας. Μια χαρά πώς πάει. Τον λες και λίγο φωτιά. Μια χαρά, τα πάντα. Μια χαρά είναι. Έχει τα πάντα, Στέριο. Και στο μπάσκετ μεταξύ, γιατί είναι και το μήνας του κυπέλου. Αλλά στο ποδόσφαιρο. Όπως και ο Γενάρης, έτσι και ο Φλεβάρης. Όχι, ρε, και όπως η ομάδα μπάσκετ τα κατάφερε, το Γενάρη θα τα καταφέρει και το Φλεβάρι. Ναι, και έτσι και η ομάδα ποδοσφαίρου και όλες οι ομάδες του κεφάλου. Πολλά, Στέργιο, πολλά. Ξεκινάει τώρα από την Κυριακή ένα σερί. Όλα τα μάτια είναι ένα και ένα. Ναι. Αλλά ο ΠΑΟΚ έχει κάνει κινήσεις. Άλλες δύο μεταγραφές. Έχουμε και ανακοινώσεις πλέον. Χθες το βράδυ του Ολιβέιρα, σήμερα το πρωί του Ίγκασον. Οπότε ΠΑΟΚ θα είναι ενισχυμένος νομίζω σε πολύ μεγάλο βαθμό, έτσι. Εντάξει, το έχουν παραξηλώσει στην ΠΑΕ ΠΑΟΚ με τις μεταγραφές. Κοιμόμαστε με Χατσερίδη, ξυπνάμε με Ίγκασον. Εσείς εκεί στην ΠΑΕ. Θα μπορούσε να πει ένας άνθρωπος, ένας παδός της ΑΕΚ. Κοιμόμαστε με Χατσερίδη, ξυπνάμε με Ίγκασον. Ή ας πούμε πως ο Λιβάγια που είπε σήμερα στη συνέντευξή του ότι πιστεύει ότι η ΑΕΚ προλαβαίνει να κάνει τον double φέτος. Απλά 14 βαθμοί είναι. Και λέει ας πούμε ο Λιβάγια ότι εντάξει, ξέρω ότι η απόσταση είναι μεγάλη από τον ΠΑΟΚ που είναι 14 βαθμοί. Αλλά σε ένα μήνα προλαβαίνεις, λέει, να την σβήσεις αυτή την απόσταση. Πώς? Να χάνει από όλα τα παιχνίδια και να κερδίζει όλα τα παιχνίδια. Κοίταξε, είδα κάτι αποσπάσματα της ομιλίας του Δημήτρη Μελισσανίδη. Πραγματικά. Ναι, εντάξει, πολύ πόρωση. Τουλάχιστον ο Μελισσανίδης είπε, παιδί μου, ότι ξέρω ότι είναι δύσκολο για το πρωτάθλημα. Αλλά συνεχίστε να παλεύετε. Δηλαδή το άφησε έτσι. Τώρα είσαι να βγαίνει. Λες και τον κουβάλισαν με το ζόρι του Μελισσανίδη στην εκδήλωση. Τόσο πολύ βαριόταν, τόσο πολύ απογοητευμένο. Δεν λες ότι και το timing τώρα είναι. Δεν είναι και ότι καλύτερο, ρε παιδί μου. Δεν είναι η καλύτερη του, μάλλον. Δεν περνάει και πολύ καλά. Μπαλάρα παίζει η ΑΕΚ μαζί με τον Ολυμπιακό, η καλύτερη ομάδα στην Ελλάδα. Εννοείται. Τρεις νίκες συνεχόμενες έχει. Κάθε αγωνιστική φαίνεται αυτό. Έχει παραμείνει στο μείον 14 από τον ΠΑΟΚ. Δεν έχει ανοίξει παραπάνω η ψαλίδα, ρε παιδί μου. Και κάτι μούτρα στην ΑΕΚ γενικότερα. Ναι, δεν δικαιολογείται. Δεν ξέρω. Μπακαζέτας έμεινε. Ανανεώσε το συμβόλαιό του. Μπορεί να μείνει και ο Σιμόες. Ναι, τώρα γέφυρες με Σιμόες. Γέφυρες. Σου λέει, έκανε διάρκεια. Πού να βρεις τώρα άλλο εσύ. Ας πούμε και, όπα, έκλεισε ο Φετβατζίδης. Στον Άριο ο Φετβατζίδης. Οριστικό. Οριστικό και αμετάκλητο. Φαντάζομαι ελεύθερος. Αποχωρώντας από τον Ολυμπιακό μετά από 6 μήνες. Ναι. Μπορεί να επιστρέψει. Φαντάζομαι. Στον Ολυμπιακό. Μπορεί και όχι. Μπορεί. Α, αναμένεται να ξεκαθαρίσει αν θα είναι ελεύθερος ή όχι. Μάλιστα. Δεν έχει σημασία. Εδώ γύρισε ο Αβραάμ Παπαδόπουλος. Πόσα χρόνια είναι, Στέργιο. Είχα ξεχάσει ότι παίζει ακόμα μπάλα. Δεν θυμόμουν. Και έτσι που λέει, σου λέει, α, πού να βρω τώρα χαφ. Ναι. Σου λέει, κράτα το Σιμόες. Μια χαρά είναι. Σας κάνουμε κι εμείς κάτι. Απ, γέφυρες με Σιμόες. Τέλος πάντων, καλά να νίκει στην ΑΕΚ και στον Ολυμπιακό. Ναι. Έρχεται η ώρα της κρίσης και για αυτούς. Κάντε είναι η εκπομπή του ΠΑΟΚ 24. Κάντε επενδύσεις αυτά. Το πρωί οριστικοποιήθηκε αυτό που ήταν γνωστό από χθες το βράδυ, δηλαδή η ένταξη του Ίγκασον στον δικέφαλο για τα επόμενα 3,5 χρόνια μέχρι το 2022 το καλοκαίρι. Ο Ισλανδός στόπερ, ενεργό μέλος της Εθνικής Ισλανδίας, φωτογραφήθηκε με τη φανέλα του ΠΑΟΚ, έγινε το βιντεάκι. Ωραίο και αυτό, ναι. Όπως και το Ολιβέιρα. Και μαζί με τον Πορτογάλο θα είναι και δύο τα νέα πρόσωπα στη σημερινή προπόνηση, η οποία ξεκινάει στις 4. Του Ολιβέιρα ήταν μεταξύ πολύ στην αρχή. Κι εγώ μέσα σε αυτούς. Δεν κατάλαβα τι ήταν. Γιατί μου ήρθε μια ειδοποίηση ότι ξεκινάει στη σελίδα του ΠΑΟΚ στο Facebook ένα live. Σε συνεργασία με τον Dugout ήταν τελικά. Έμπαινες και ουσιαστικά ήταν σαν να λέει ένα έκτακτο σε δελτίο, κάπως έτσι. Ναι. Στην εκπομπή. Αυτή ήταν η ανακοίνωση. Πέρασαν κάποια λεπτά για να καταλάβουμε ότι αυτή ήταν η πρώτη ανακοίνωση. Εγώ το κατάλαβα με την πρώτη. Σιγάρε, ήταν για ποιο είσαι, δηλαδή. Πού το κατάλαβα με την πρώτη. Σου λέω. Το κατάλαβα με την πρώτη το κόνσεπτ. Εγώ σκέφτηκα το κόνσεπτ. Κάτι άλλο. Εντάξει. Ο συνάδελφος μας καλησπέριζε από την εξωτική Λοζάνη, μάλιστα. Ακόμα εκεί είναι ο Ηλίας. Ο Ηλίας, ναι. Κατευθείαν Αθήνα θα πάει μετά. Εσύ που το κατάλαβε, δηλαδή. Το κατάλαβα, αγάπη. Δεν είναι πυρηνική φυσική.
Είδες ότι έγινε όμως μια κουβέντα στο chat. Δεν είδα να εξηγείς. Γιατί ρωτούσαν κάποιοι συνάδελφοι, τι είναι αυτό. Δεν είδα να πετάξεις και να πεις, παιδιά, δεν είναι η ανακοίνωση, το κατάλαβα. Δεν μπορώ να εξηγώ τα πάντα, αγάπη. Εμείς το συζητήσαμε λιγάκι να δούμε αν είναι ή όχι. Εκεί την ώρα είχα δουλειά και δεν μπορούσα να εξηγήσω. Μάλιστα, μάλιστα. Εντάξει, τέλειο. Κάνουμε όπως πιστεύουμε. Μετά υπήρχε και η ανακοίνωση στο site κανονικά. Και σήμερα του Ίγκασον με ένα βίντεο που είχε και στιγμιότυπα από την Εθνική. Από αυτή την ιδιαίτερη. Πώς λέγεται αυτό, ξέρουμε. Ποιο? Αυτό που κάνει η Ισλανδία. Που είναι... Όχι, δεν ξέρω πώς το λένε. Δεν είναι πανηγυρισμός, είναι σαν. Τελειτουργικό κάπως είναι, παιδί. Πώς κάνουν στη Νέα Ζηλανδία, στα νησιά, δεν ξέρω. Ναι. Φίτζι. Ναι, κατάλαβα ποιος λες. Το χορό αυτό, εντάξει, έτσι κάνουν. Κάτι έχουν διαφορετικό από τη Ισλανδία, ναι, και έχουν κάνει ένα τέτοιο βιντεάκι, πολύ ωραίο. Έχουμε και στοιχεία και για τις δύο μεταγραφές, θα πούμε στην πορεία. Και για, για το καθεστώς της μίας και για το καθεστώς της άλλης. Φυσικά για τον Ολιβέρα μιλάμε για δανεισμό, το λέγαμε και από χθες. Και σίγουρα προκαλεί. Όχι τεράστια εντύπωση, αλλά μεγάλη εντύπωση, υψηλή ρήτρα. Αλλά νομίζω είναι η συνέχεια τα όσα μας έλεγε χθες ο Πορτοκάλος συνάδελφος, ότι θεωρεί ότι θα επιστρέψει ο Ολιβέρα στην Πόρτο. Βασικά... Βέβαια, ο Γιώργος Σαββίδης εμφανίστηκε χθες με μηνύματα αισιόδοξο ότι μπορεί να μείνει και τα επόμενα χρόνια ο Ολιβέρα. Και έγραψε την ατάκα χαρακτηριστικά: τα λεφτά δεν είναι πρόβλημα όταν πρόκειται για το καλό του ΠΑΟΚ. Ναι. Αφήνει ξεκάθαρα το ανοιχτό το ενδεχόμενο ο ΠΑΟΚ να καταβάλει τα 12 εκατομμύρια ή μπορεί να γίνει μια νέα διαπραγμάτευση το καλοκαίρι. Ναι. Να μην δώσει. Εντάξει, δεν θα δώσει 3 και 4. Ναι, μπορεί να δώσει 10. Μπορεί να τα βρει κάπου στη μέση, ξέρω εγώ, οι δύο ομάδες. Και φυσικά εφόσον πάει καλό παίκτη και εφόσον επίσης έχει τον παίκτη με το μέρος, μπορεί να πει πολλά. Βέβαια. Δηλαδή, αν ο Ολιβέρα αυτό το εξάμεινο εδώ δει 5 πράγματα από σένα. Με τα γυαλιά θα κάνεις την είσοδο. Τι. Με σταματούσαν στον δρόμο και με ρωτούσαν τι γίνεται με αυτό το Βασίλη. Και εμείς αυτό είχαμε τώρα την απορία. Τι. Έκλεισε λένε. Ελεύθερο. Αλλά δεν έχει διευκρινιστεί πώς. Ελεύθερος ρε αγαπητοί. Δεν είναι σίγουρο όμως γιατί το διαβάζουμε στο DNA. Έλεγε ότι θα φανεί. Ελεύθερος. Βγάλε τώρα τα γυαλιά. Βγάλε τα γυαλιά γιατί δεν μπορώ. Με αποσυντονίζει με το γυαλί. Ασορτή με το μπλουζάκι, εντάξει. Διάλεξε το πρωί, λες σήμερα θα μπορέσω μπλε γυαλί θα βάλω. Ωραία. Δεν είπε τίποτα. Δεν ακούσαμε το Χρήστα, θα είδες. Σοκαρισμένοι είμαστε. Για το Φεθβατσίδη. Τρομάζεις, ας πούμε τώρα. Όχι, τρομάζεις από τον Άρη. Γιατί σήμερα είναι αλλιώς. Μετά το διπλό στην Ξάνθη βγαίνουν Ευρώπη ξανά. Αυτό που τη μία μέρα βγαίνουν Ευρώπη και την άλλη μέρα πέφτουν, τι ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο. Μπράβο. Καλά να είναι τα παιδιά. Ναι. Τι λέγαμε για τον Ολιβέρα, ότι εντάξει, α, ναι, τα 12 εκατομμύρια είναι, τι είναι τεράστιο νούμερο. Τι λες, Στέργιο, γιατί ρε αγόρι μου δεν τα μελετάς. Γιατί δεν ρώτα, πώς είναι τεράστιο νούμερο. Περίμενε, δεν το ανέλησε ακόμα. Πώς είναι τεράστιο νούμερο, γιατί κάνεις αυτό το πράγμα, γιατί είναι τεράστιο νούμερο. Γιατί δεν θυμάμαι ελληνική ομάδα να έχει δώσει σταυρό 12 εκατομμύρια ευρώ για να αγοράσει ποδοσφαιριστή. Τι. Για θυμίσου. Πρώτα απ' όλα πάμε τα βασικά. 12 εκατομμύρια είναι τιμή κίνησης. Ναι. Αυτό έλεγα πριν έρθει, Σταύρο. Γιατί έχεις μία... Αυτό, α, όχι, Σταύρο, αυτό έλεγα πριν έρθει. Πρώτα απ' όλα να πούμε ότι πήραμε τον παίκτη. Το είπαμε, Σταύρο. Το είπαμε, Σταύρο. Ναι, όχι, πήραμε τον παίκτη. Το ξαναπούμε. Ναι, αυτό μας ενδιαφέρει. Αυτό μας ενδιαφέρει. Δεύτερον, υπάρχει ρήτρα. Δεν είναι σαν του Νάτχο 6 μήνες και τα λέμε. Γιατί ο Νάτχο έτσι είχε πει. Ένα κομβικό λάθος τότε της εποχής. Της άμπαλης εποχής του ΠΑΟΚ. Είναι η αλήθεια. Τώρα όμως είμαστε τεχνοκράτες. Το 12 εκατομμύρια είναι μεγάλο νούμερο. Ωραία. Αν δεν έχω την προοπτική του Champions League. Επίσης, αν δεν έχω τη δυνατότητα να πουλήσω. Πουλάω τον Στέργιο 5 εκατομμύρια. Ωραία. Το Στέργιο, άμα σε δώσουμε 5 εκατομμύρια. Και 6 τεράστια επιτυχία. Και 6 πιάνω, ναι, συνέχισε. Εντάξει. Και κάνω και μια διαπραγμάτευση με την Πόρτο έχοντας σύμμαχο τον παίκτη. Και την πάω τη ρίτα στα 8. Αυτό λέγαμε. Θα σε σοκάρω όλα αυτά, λέγαμε. Ναι. Δηλαδή, πραγματικά δεν ξέρω. Αυτό λέγαμε ακριβώς. Ότι μπορεί να μην πάει στα 4. Σε 4, δεν υπάρχει 4. Ούτε στα 5, αλλά αν έχει σύμμαχο τον παίκτη και ο παίκτη είναι σου. Μπορεί να πάει. Είναι Βασίλης Χατζηπαναγκής χωρίς να έχει τη θιά του κομ. Γεια σου, Μάριε. Εντάξει. Γεια σου, Μάριε. Σε είδα και τον θυμήθηκα γι' αυτό. Μιλάμε για. Υδραυλικό. Πού τον πληρώνεις. Δεν υπάρχει τώρα παίκτης με τέτοια στοιχεία που δεν τον πληρώνει. Βέβαια. Εντάξει.
Από τη στιγμή λοιπόν πληρώσαμε άλλους και άλλους. Εγώ ξέρω, πληροφορήθηκα ότι ο ΠΑΟΚ είναι διατεθειμένος να δώσει τα λεφτά. Γι' αυτό έλεγα από χθες και δεν με απασχολεί. Δεν με ενδιαφέρει. Και 50 μου λέγανε, αφού από τη στιγμή που μου λένε ότι θα τα δώσουν. Δεν με ενδιαφέρει. Είμαι λογιστής. Είσαι λογιστή. Όχι. Πρώτη πόντια λογιστή. Ξέρεις καμιά πόντια λογιστή. Όχι. Ξέρω, ξέρω. Ξέρεις. Ναι. Ναι. Είναι δικά μας τα λεφτά. Όχι. Ποια είναι τα προσδοκόμενα έσοδα σε περίπτωση που μπούμε ο μήλος της Champions League? Είναι πολλά. Είναι 22 minimum. Minimum. Εντάξει, μπορώ να πουλήσω, να αγοράσω, να κάνω ένα ράνο, να μου κοστίσει όλη η διαδικασία του καλοκαιριού 10 εκατομμύρια. Πάλι με συν 12. Και μετά μετράω εισιτήρια, το ένα, το άλλο. Άστο, εντάξει. Ναι. Δηλαδή, άλλο είναι το στάτους μιας ομάδας που παίζει το Europa League και άλλο είναι το στάτους μιας ομάδας που θα αντιμετωπίσει μια χειρότερη της για να μπει ο μήλος της Champions League. Άρα λοιπόν, όταν αντιμετωπίζουμε τα νούμερα κάπως, η Πόρτο δεν δίνει τον παίκτη σε μια ομάδα που θα παίξει Europa League. Τον δίνει τον παίκτη σε μια ομάδα που υπάρχει ενδεχόμενο σοβαρό να παίξει ο μήλος της Champions League. Άρα λοιπόν, το νούμερο που θα βάλει είναι οκταψήφιο. Έτσι είναι η αλλαγή στάτους της αγοράς. Αυτό συμβαίνει. Τώρα, το αν θα τον πάρουμε 12, αν έχει σύμμαχο τον παίκτη, αν η συμπαθέστατη κοπέλα του, ωραία, τη αρέσει η Θεσσαλονίκη. Ωραία, και ο παίκτη πει την Πόρτο, παιδιά, εγώ δεν γυρνάω στο ψυχοπαθή που με κυνηγάει στο θάνατο. Ωραία. Κάντε κάτι, κόψτε κάτι, εγώ δεν γυρνάω εκεί. Να έχει σύμμαχο τον παίκτη, δε φίλε. Όπως είχε η Αλαχλή, η Χαλίλα, η Μπίμπι, η Γιαλελέλη. Ωραία, τον Πλίγιοβιτς. Χριστό, Χριστό, διώξε τον Καράφλα. Ωραία, και κλείσε και τον εξαρισμό. Άντε φύγε, κάνουμε εκπομπή, ρε. Άντε καφενεία όλοι εδώ μέσα. Κλείστο, ρε. Τον έκλεισε στο μάτι. Όχι, είναι την πόρτα, μην το βλέπω. Δεν σε ενοχλεί τόσο. Ναι. Άντε μαλουμίδι τον FM. Βαμβακίδι τον FM. Πάμε παρακάτω. Έλεγα λοιπόν ότι έτσι γίνονται τα ντύλια. Δεν είναι η Πόρτο η λύθη το να πας να φας το πίτο τα κόστα. Δηλαδή είναι χαμένος χρόνος. Πόσα θες αδερφέ, 12. Πάμε παρακάτω. Θα δούμε αν ψηθεί ο παίκτης, θα δούμε αν κολλήσει, ωραία, αν φύγουν κάποια στίγματα βλαχοποίησης που διαθέτουμε ακόμα, ωραία, και να γίνει ένα άγκος ευρωπαϊκό κλάμπο ΠΑΟΚ που θα πείσει τον κάθε παίκτη να μείνει εδώ. Πάντως όλο αυτό, όλη η ιστορία επιβεβαιώνει χθες τον Αντώνιο που μας έλεγε στο ΠΑΟΚ 24 το μεσημέρι ότι κάθε άλλο παρά για πέταμα έχει Πόρτο τον Ολιβέιρα. Είναι ένας παίκτης βασικό γρανάζι της. Ναι. Βρέθηκε η καλύτερη δυνατή λύση για να μην είναι ανενεργός ή να έχει λίγες συμμετοχές μέχρι το τέλος της χρονιάς και δεν είναι απίθανο, λέει, να είναι και βασικός του χρόνου στην Πόρτο αν δεν κολλήσει στον ΠΑΟΚ κτλ. Ναι, δηλαδή Αντώνιο είναι δείγμα έλεγε το ότι αυτός το βλέπει από την πλευρά της Πόρτο. Ναι. Ναι. Ωραία. Και ουσιαστικά λέει ότι ο παίκτης είναι για αυτό το επίπεδο. Το ξέρουμε ότι είναι για αυτό το επίπεδο. Πέρσι ήταν βασικός και φέτος είχε 17 συμμετοχές. Έστω και στο rotation. Ωραία. Τι είχε στο ξεκίνημα και 90 λεπτά γεμάτα. Ναι. Που έλειπε ο Ντανίλο. Ναι. Ωραία. Εντάξει, ναι, αυτό σε έλεγε τη δική του μεριά. Γιατί γενικά ό,τι επαφές έχουμε κάνει με τους Πορτογάλους από προχθές, όλοι λένε το ίδιο πράγμα. Ότι η Πόρτο την υπολογίζει, η Πόρτο δεν θέλει να την αφήσει. Προφανώς και αυτοί λένε ότι εκείνη την πλευρά. Αυτά ξέρουν έτσι κι αλλιώς. Ο ΠΑΟΚ λοιπόν τον πήρε για να τον πάρει, να τον έχει. Ναι. Δεν τον πήρε για να τον κοιτάει για 6 μήνες, έλα εδώ, περάσουμε ωραία και μετά τον πούλο. Αλλιώς δεν θα βάζει ρήτρα. Ναι, δεν έχει και λόγο. Ακριβώς. Εντάξει. Η ρήτρα μπαίνει, η ρήτρα είναι πάντα ένα σημείο εκκίνησης διαπραγμάτευσης. Εντάξει, βάλαμε για τον Νίκο 20 εκατομμύρια. Δηλαδή, να το πάρουμε και λίγο ανάποδα. Ναι. Δεν πήραμε τον Μπαϊλί και τον. ναι, τέλος πάντων. Να είμαστε λίγο σοβαροί. Ένας κανονικός ποδοσφαιριστής που έχει προοπτική. Θα αναλύσουμε και τον Νίκο. Και σε πολύ καλή ηλικία. Θα αναλύσουμε. Καλή ηλικία και διεθνής και 1000. Αλλά 20 εκατομμύρια ρίτσα τώρα στο ροστό που είναι 12 γελάνε. Σε δύο τραπέζες, σε ένα καφέ. Που δεν έχει καφέ στο τα βγάζουμε για καλημέρα. Σε ένα γκούλαγκ. Ωραία. Και να γελάνε. Πρώτη φορά. Ναι. Δεν ξέρω να γελάσει κανείς σε γκούλακ. Ωραία. Χριστή, θα τα αναλύσουμε όλα. Μ' αρέσει πάντα να βλέπω την προϊστορία ενός αριθμού φανέλας όταν παίρνουμε νέους παίκτες. Κάτσε. Λοιπόν, Μίρκο Τάκολα. Ο Τάκολα το 26 είχε. Το 26. Ο Αχιλλέας Ζαφυρίου τη σεζόν 99-2000. Ο Απόστολος Παπαδόπουλος.
Τροματοφύλακα. Ο Πέτρος Κανακούδης. Ο Παουξάκη άλλο. Γεια σου, Πετράν. Ο Αμπουμπακάρ Φοφανά. Δεν πάμε καλά μέχρι τώρα, βλέπεις. ο Γιώργος Ζησόπουλος. Αδερφός. Ο Παύλη Βαγγέλη. Ο Στέλιος Δελύμπασης. Και το τίμησε ο Εργκούς Κάτσε. Και πλέον ανήκει στο Σέρτζιο Ολιβέρα. Ένα να του πει: Δεν είναι αυτό. Δεν έχουμε κάτι άλλο. Το νούμερο 4 δε του Ίγκασον το φόρεσε το 90-91 ο Νίκος Καραγεωργίου. Ο Τάσος Τασιόπουλος. Τίμιος. Ο Κώστας Λαγωνίδης, τα φιλιά μας. Τίμιος. Ο Τάσος Κατσαμπής. Τιμιότατος. Ο Ράνιεν Καπαγιανίδης. Καθόλου τίμιος. Λεωνίδας Βόκολος. Χρήστος Καρυπίδης, τίμιος ο Χριστάρας. Τίμιος αδερφός μας, ναι. Κοσμή Μπαρκαϊουάν. Τίμιος και για μας και για τους άλλους όταν είχε καμιά παλάμη ανοιχτή. Ηλίας Χαραλάμπους. Μάρκο Αντώνιο. Εντάξει, ναι. Μάρκος Αντώνιο. Μάρκο μπορεί να ήταν. Σωτήρης Μπαλάφας. Σωτήρης Μπαλάφας. Έλα ρε φίλε. Γιώργος Κατσικάς και Μάριν Λέοβατς. Αυτή είναι η ιστορία του νούμερο 4. Που πλέον ανήκει. 26 είναι το πρόβλημα. Μπορείς να στείλεις. Στείλ το σε παρακαλώ στο Viber του ΠΑΟΚ. Και πες, α, προλαβαίνει να αλλάξει νούμερο. Να, εντάξει, σας ενημερώνω απλά, πες ότι το νούμερο που... Πού συγκλονίχεις, να φοφανάει. Δεν λείπασε, το θυμάμαι ακόμα τον καημένο. Δεν ήξερε, ήταν back and stopper. Παιδευόταν εκεί. Ο οποίος παίζει στην Αέμιλο Ποτάμου τώρα. Στα 31 του. Ο Στέλιος Δελύμπασης. Αυτά και με την ιστορία των δύο αριθμών που επέλεξαν τα δύο νέα παιδιά που θα προπονηθούν, όπως είπαμε, το απόγευμα στις 4. Στις μεσημέρι. Θα είναι και αποστολή κανονικά. Δεν νομίζω. Ούτε εγώ, αλλά δεν νομίζω. Ναι, και εγώ, το λέει και όχι, ούτε ένας ούτε ο άλλος. Γιατί? Θα σου πω την αποστολή μετά. Και οι δύο, τελευταίο μάτσι. Εγώ, αν ο Σέρτζιο Ολιβέιρα είναι καλά. Ναι. Είναι καλά, ενώ δηλαδή είναι αθλητικά καλά. Που λογικά θα είναι. Λογικά, ναι. Θα τον έπαιρνα μαζί μου. Δεν τον έβαζα. Ενδεκάδα εννοώ, αλλά τον έπαιρνα μαζί μου. Ναι. Να μην τρομοκρατηθεί. Κανένα δεν είναι εκτός. Λογικά, ναι, γιατί δεν έχει προπονηθεί. Ναι. Τι έχω λύσεις. Και να μην πάρει Σάχοφ Μαουρίτσιο. Και εμείς στον πάγκο. Μίσιτς, ναι. Και εμείς στον πάγκο. Αν είναι ένας. Και πάλι λύση του Καντουρί. Μπορεί να είναι. Και Καντουρί. Καντουρί είναι για αριστερά, παιδιά. Θα ξεκινήσω σαν Καντουρί, λύσεις, αν δεν το καταλάβατε. Καλά, προφανώς. Ναι. Φάνηκε κιόλας. Ο Μπίσεσβερ πήρε πολλά παιχνίδια μαζί. Είναι για μετά το 60 τώρα. Το προχθεσινό μέρα μου κάνει εντύπωση πάντως. Κάνει λάθος που τον έβαλε. Εγώ διαφωνώ. Ναι. Από την αρχή το έλεγα στη μετάδοση. Και το, μα το έδειχνα και να μην δεν είναι για. Άκουγα, ο Μπίσεσβερ. Είναι ζωγράφος. Δεν είναι αθλητής. Ναι. Όταν το σκάσεις φαίνεται. Ναι. Και πρώτα απ' όλα ο Μπίσεσβερ. Δηλαδή τον βάζει ένα παιχνίδι γουστάρι, ξεκούρασε τον με τα μία. Ναι. Να βγει εμεί την μπαταρία. Τσουπ θα ξαναγουστάρει μετά, θα του λείψει. Μα το σκεφτόταν και αυτό. Δεν φαίνονταν ότι θα ξεκινάει. Πρώτα απ' όλα, ειδικά στα μικρά παιχνίδια με κλειστές άμυνες, η όρεξη του Μπίσεσβαρ ορίζει σε πολύ μεγάλο βαθμό την εικόνα του ΠΑΟΚ. Την εικόνα του ΠΑΟΚ. Ναι. Δεν μπορεί να είναι καλλιτέχνη, φίλε, να το ζορίζει με πράγματα τη καθημερινότητα. Είπε κανείς στον Πικάσο, κάνε τώρα εκείνη με τη στραβή μύτη. Κάνε τώρα με τη στραβή μύτη εκείνη εκεί. Τον είπε, κάνε 20 κάδρα για το γυροκομείο να γεμίσουν του τοίχου. Θα θέλουμε μέχρι αύριο. Είπε κανείς στον Νταβίντσι, φτιάξε ελικόπτερο τώρα. Το θέλει να στο Ιρλανδό τη Λέστερ. Και που... Καμά μου το μνημονεύουμε κάθε λίγο και λιγάκι. Λοιπόν, θα κάνουμε το πρώτο διάλειμμα. Θα μπούμε με την περιγραφή του Σταύρου στα δύο γκολ, γιατί τα λησμονήσαμε χθες, είναι η αλήθεια. Αλλά είχαμε μηνύματα και τηλεφωνήματα και δεν κάνω πλάκα τώρα. Είχαμε τηλεφώνημα ήθελε και ήθελα να ακούσει τα γκολ σου. Ειδικά το δεύτερο γκολ. Εκεί ήταν η ροπή του κόσμου. Αυτό θέλει να ακούσει. Λοιπόν, μαζί μας είναι το Ρίτζεσι Καζίνο. Ρίτζεσι Καζίνο, παιδιά. Ακόμα 8 παραστάσεις μέχρι 24 Φεβρουαρίου του Τάκη Ζαχαράτου. Σήμερα Παρασκευή, λίγα εισιτήρια. Αύριο Σάββατο, ακόμα λιγότερα. Οι δύο επόμενες παραστάσεις, κλείστε κύρος θέσεις, ticketservice.gr, καταστήματα Public, στα ταμεία του καζίνου φυσικά όλο το 24ωρο. Τηλεφωνικά στο 217-234-567 για πληροφορίες στο Θέατρο Βεργίνα, 2310-491-291. Σταύρο και Αγάπη, επιστρέφει το σερί στη Στίχημαν. Είχε επιτυχία στο Μουντιάλ της Ρωσίας. Το σερί application επιστρέφει λοιπόν Στίχημαν. Επαναφέρει το πολυγαπημένο παιχνίδι Στίχημαν με έπαθλο 100.000 ευρώ κάθε μήνα εντελώς δωρεάν. Το mobile application του σερί είναι διαθέσιμο και σε iOS και σε Android. Μπορείτε να το κατεβάσετε όλοι και να διεκδικήσετε 100.000 ευρώ κάθε μήνα από τη Στίχημαν. Μαζί μας είναι και η Αναδομό. Η Αναδομό η οποία βρίσκεται στην Καλαμαριά, Εθνικής Αντίστασης 171, στον πρώτο όροφο.
Η Αναδόμα προσφέρει προνομιακά πακέτα για ανακαίνιση μπάνιου, κουζίνας, παιδικού δωματίου και ολόκληρου σπιτιού με τα καλύτερα υλικά και τους πιο αξιόπιστους συνεργάτες. Και αν θέλεις η κουζίνα σου να γίνει πολύ πιο λειτουργική και να εντυπωσιάσει φυσικά τους πάντες, τοποθέτησε πλακάκια με υφή ξύλου και κρυφό φωτισμό. Το design δεν κοστίζει αν εμπιστευτείς τους κατάλληλους ανθρώπους. Αναδομαπαυλανακαίνιση.gr το site για να μπεις και να πάρεις μια γεύση από ανάλογες δουλειές. Πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε. Εδώ μας επιστρέψαμε. Δεύτερο μισάωρο στο ΠΑΟΚ 24, πάντα φυσικά στο Λίμπερο 107 και 4. Το πιο ιστορικό ασπρόμαυρο project στην πόλη, αγάπη. Το ΠΑΟΚ 24, το ραδιοφωνικό. Βαρύ αυτό που λες, αλλά υιοθετώ. Το πιο έγκυρο. Υιοθετώ. Το πιο σοβαρό. Το πιο διασκεδαστικό ενίοτε. Αφού είπαμε ότι είμαστε infotainment, γι' αυτό ακριβώς το λόγο. Γιατί και ενημερώνουμε και διασκεδάζουμε. Χωρίς σάλια, χωρίς μεγάλες κουβέντες. Καλά, μου αρέσει τώρα. Εντάξει. Αναφερθήκαμε επιδερμικά στις περιπτώσεις του Σέρτζιο Ολιβέρα και του Σβέρερ Ίγκασον. Ίγκητον λέμε όμως. Εγώ θα το λέω Ίγκασον. Ενημερωθήκαμε ότι έχει μια ευαισθησία. Δεν θέλει να ακούει το Σβέρερ, θέλει να ακούει εγώ το Ίγκη. Εγώ θα το λέω Ίγκασον. Ναι ρε παιδί μου, το Ίγκη είναι το μεσαίο. Είναι ένας. Ο Ίγκη. Σιγά μου ρε Σβέρεριο, σε πήρε ξέρετε, ο Ίγκη Ποπ θα πεις τώρα. Όχι ο Ίγκη Βουρδούμπασης. Ρε τι ζούμε, τέλος πάντων. Εγώ θα το λέω Ίγκασον. Εγώ θα το λέω Ίγκη. Και ας παρεξηγείται. Και ας παρεξηγείται. Δεν θες να τα βάλεις μαζί του όμως. Πώς τον βλέπεις? Τον βλέπεις ήρεμο γενικά? Εντάξει. Δεν ξέρεις. Θα το παλέψω, δεν κατάλαβα. Δεν θα είναι χαμένη μάχη. Σιγά ρε, δεν θα είναι χαμένη μάχη με τον Ίγκασον ή Ίγκη τέλος πάντων. Ίγκασον, Ίγκη, Ίγκασον. Θα δώσω. Εγώ θα λέω Ίγκη. Είναι πως είναι Μαρία Αντουανέτα κάπου κατσίδου, ξέρω. Ο Στέριος τώρα είπε ότι αν δώσουν μάχη οι δυο τους, έχει ελπίδες. Θα το παλέψω ρε, θα δώσω δύο, θα φάω 12. Δεν είναι και τόσο. Δεν είναι χαμένη μάχη. Δεν σου λέω σωματικά. Καταρχήν θα τον ευνηδιάσω με ταχύτητά μου. Δεν θα προλάβει την πρώτη να δει όπου του ήρθε. Το κομβικό φίλο στο ξύλο είναι η κουτουλιά. Πρώτη. Τι δίνει δηλαδή. Ναι, αν προλάβεις και αν προλάβεις. Ευνηδιάσεις. Μάλιστα. Ναι. Αν ο άλλος είναι μέτρινο δυνατοτήτων, τελείωσε η δουλειά. Αν είναι παραπάνω από σένα, έχεις τον χρόνο να το βάλεις τα πόδια. μέχρι να συνέλθει. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τα γκολ του Σταύρου όπως τα περιέγραψε στην Τούμπα προχθές. Το λησμονήσαμε χθες, αλλά επειδή μας το ζητάτε, πάμε να τα ακούσουμε. Εντάξει, θα του πέρα κάτι να ακούσουμε, το πέναλτι. Άντε, βάλτε το μπίστα γρήγορα. Πέλκας με Βελίδη. Στο 37. Στο 38. Πέλκας παίρνει φόρα. Εκτελεί γκολ για τον ΠΑΟΚ. Ψύχρεμος. Επαγγελματίας. Στο δεύτερο πάμε, που εκεί είναι η ουσία νομίζω. Πάμε. Κρέσπο. Παράλληλο παιχνίδι των παιχνών του ΠΑΟΚ. Κατουρί. Δεύτερο δοκάρι. Βλέπει τον Μάτος. Κεφαλιά του Μάτος. Η μπάλα γκολ. Γκολ από τον Σβιντεύσκι. Στο 86. Πρώτο γκολ για τον Πολωνό. Λυτρώνει τον ΠΑΟΚ. Από την εξαιρετική αλλαγή παιχνίδιου του Κατουρί. Γύρισμα με το κεφάλι. Από τον Μάτος. Ο Κόντρες εκεί. Ο Σβιντεύσκι. Σκοράρει στο 87, στο 86. Τι ωραία μελωδία ρε φίλε πίσω η βοήτη Τούμπας. Βλέπα πριν την παρακάμερα. Τώρα γιατί σκέφτομαι τη φάση. Ο μεγάλος Καντουρί, του Καντουρί είναι τον κόρη. Ναι. Έβλεπα την παρακάμερα. Ο Πασχαλάκης είναι, στην παρακάμερα έχει πλάνο από πίσω από τον Πασχαλάκη. Μπαίνει τον γκολ και ο Πασχαλάκης περνάει δευτερόλεπτα για να πανηγυρίσει για κάποιο λόγο. Το προσέξατε? Έχετε δει το βίντεο? Το δεκαπάστη. Εσύ όχι, είναι πολύ περίεργο. Το κοιτάει. Δύο δευτερόλεπτα κάνει και μετά πανηγυρίζει. Είναι ικανός να κοιτώ στο βοηθό, να ξέρεις. Το σκέφτηκα αυτό. Δεν γυρνάει το κεφάλι, αλλά αργεί λίγο, δεν ξέρω γιατί. Τέλος πάντων, μπράβο Σταύρο, ωραία περιγραφή. Συγχαρητήρια. Ευχαριστώ, αγαπητοί. Με κάνεις και αισθάνομαι καλύτερος δημοσιογράφος. Πραγματικά, δηλαδή, αν δεν το έλεγες, θα είχα. Εμένα μου άρεσε περισσότερο και το ξέσπασμα την προηγούμενη φορά με το Μάτος. Εκεί έβγαλες όλο το συνέστημα. Εντάξει, τώρα προχθές καλό ήταν. Την επόμενη φορά ακόμη πιο πολύ συνέστημα. Εντάξει, την επόμενη μετάδοση θα κάνω στο ΠΑΟΚ Ολυμπιακός. Ωραία. Αντιλαμβάνεστε ότι χάπια αυτά. Καλά, εκεί. Εάν κάνεις μετάδοση, πέρυσι δεν έκανες. Γιατί? Δεν έγινε. Εμείς με το μικρόφωνο στο χέρι. Σαν να σε βλέπω, δεν ξέρω πώς θα είσαι. Το φαντάζομαι από τώρα.
Οπότε τώρα θα μου κάνετε λίγο χώρο, δεν ξέρεις. Ναι, αυτό σκέφτομαι ότι θα δεις. Είναι από αυτά τα παιχνίδια που θα δεις και θα πεις φύγετε. Γιατί έχεις λάπτοπ. Μην δουλέψεις σήμερα. Πάρ το λάπτοπ. Δεν χρειάζεται να έχεις λάπτοπ εδώ πέρα. Σταύρο, κάνω το live. Όχι, δεν χρειάζεται. Πάρ το πιο εκεί. Το Στέργιος θα σε πειράξει 26 φορές, πιστεύω ότι κάνει. Αν είναι ο Καπράλος εκεί γύρω, θα το ακούσει 26 φορές, εντάξει, ο Ηλίας. 26 έχει να κάνει με τον αριθμό του Σέρχιο Ολβέρα ή έχει να κάνει. Μου στέλνει ο Φερέιρα, λέει, τι καλός. Καλός. Φακούντο Φερέιρα. Ποιος φακούντο. Τι Φουρέιρα, ο Φερέιρα. Τα έχουν μπερδέψει αυτά τα λατινικά τα ονόματα. Παιδιά, είναι Ολιβέιρα, Σέτζιο. Παλικάρι. Παλίκαρος. Στο μεταξύ δεν λέτε ότι μας κλέψαν το Μονατίνι, ο πρόεδρος, τον πήγε στην Νότιγχαμ Φόρεστ. Να πάει. Δεν τα λέτε αυτά. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Έχουμε νεαρούς. Αν θέλαμε να πάρουμε σεντερφόρ, θα παίρναμε σεντερφόρ κορυφής, θα παίρναμε τον Μπέκ. Αλλάξαμε πολιτική. Θέλουμε παραγωγικές ηλικίες, σωστά. Εντάξει. Από τη στιγμή που ο ΠΑΟΚ, βέβαια δεν ενημερώνει κανέναν ο ΠΑΟΚ. Δηλαδή, δεν, μαλώναμε τις προάλλες πριν πει ο Γενάρης ότι έχουμε καινούργιο τεχνικό διευθυντή και κάνει μια συνέντευξη. Μια συνέντευξη τύπου. Να μας πει ποιοι είναι οι άξονες. Ναι. Γι' αυτό γίνεται το μπέρδεμα με τον Μπέρκ. Ωραία, γιατί όταν φεύγει ο Πρίγιοβιτς, η πρώτη σκέψη που κάνουμε είναι ότι πρώτα απ' όλα τι γίνεται, τι κάνουμε τώρα. Οι πρώτες διαρροές μιλάνε για έτοιμη λύση. Εντάξει, και ο μόνος διαθέσιμος έτοιμη λύση που ξέρει το πρωτάθλημα ήταν ο Μπέρκ. Αν όμως είχε γίνει συνέντευξη τύπου και μας είχε πει ο Μπλάνκο ότι παιδιά από εδώ και πέρα μόνο παραγωγικής ηλικίας, δεν θα είχε γράψει κανείς τη λέξη Μπέρκ. Ναι. Απλά είναι τα πράγματα. Είναι η πρώτη φορά που ο ΠΑΟΚ έχει τόσο ξεκάθαρη πολιτική. Είναι η πρώτη φορά που ο ΠΑΟΚ λειτουργεί άψογα. Δεν πρόκειται να πιάσουν όλες οι μεταγραφές, εντάξει. Μην τρώτε το παραμύθι. Επαναλαμβάνω ότι στατιστικά το 35% μεταγραφών πιάνει. Θα είναι αδύνατο να. Ειδικά όταν μιλάμε για παραγωγικές ηλικίες, το να πάει το project του Σάντος, του Βρίζα και του Ζαγοράκη και να πάει σε σίγουρες λύσεις 30 φεύγα ετών. Δηλαδή τύπου Κοντρέρας, τύπου Παγκαρσία, τύπου Σολέν, τύπου. Γιατί πήγε σε τέτοιες λύσεις τότε ο ΠΑΟΚ, ναι, όντως αύξησε το ποσοστό. Αλλά δεν υπήρχε μεταπολιτική αξία πλην του Βιερίνια τότε σε κανέναν και γρήγορα ο κορμός μεγάλωσε. Αλλά εκείνη την εποχή είχαμε αυτό το πράγμα ανάγκη. Όπως και ανάγκη είχαμε να χτίσουμε μια ομάδα με μέταλλο, γι' αυτό πριν 3 χρόνια στήθηκε πάλι κάτι αντίστοιχο. Το οποίο όμως τώρα γέρασε, μεγάλωσε επικίνδυνα και έπρεπε να πάμε σε παραγωγικές ηλικίες. Άρα λοιπόν, ο ΠΑΟΚ έκανε το σωστό. Έκανε 6 μεταγραφές. Μετράμε τον Ερικέ. Ναι. Βάλτο, ναι. Δεν μετράμε τον Ερικέ, όχι. Δεν είναι μεταγραφή ο Ερικέ τώρα. Έρχεται, φεύγει. Εντάξει, άστο. 5 μεταγραφές. Οι 5, 22 με 26 ετών. Ναι. Ο ορισμός της παραγωγικής ηλικίας. Όλοι έχουν μεταπολιτική αξία. Όλοι έχουν τέλος πάντων τη δυνατότητα να φέρουν στον ΠΑΟΚ και ποδοσφαιρική ουσία και χρήματα. Ναι, και στο μέλλον. Λέγαμε πριν για την περίπτωση του Ολιβέιρα. Τα ακούσαμε και χθες από τον Αντώνη Ποτέλιο που μας τα είπε. Ουσιαστικά μας παρουσίασε τον παίκτη και ότι μπορεί να προσφέρει. Τι, βγάζουμε καμία καψούρα με αυτό να μπορεί ή μας το μιλάς τελευταία. Στέργιο, πες λίγο. Πόσο σωστό ήταν ο συνάδελφο. Τον διάβασα μετά. Δεν μπαίνω στο site μου. Όλα τα είπε. Άρα... Καμιά φορά δίνω κανένα κλικ στο site μου. Ναι, εντάξει. Να μπαίνετε στο ΠΑΟΚ 24, να στηρίζετε τα μέσα σα. Τα μέσα εννοώ αυτά που ασχολούνται με τον ΠΑΟΚ. Ωραία. Να δίνετε κλικ. Να μην είστε αδιάφοροι. Ωραία. Να βοηθάτε. Τζάμπα είναι. Ναι, τέλο πάντων. Ναι, πάμε τα είπε, όλο ο άνθρωπο. Μίλησε ωραία. Και μα έκανε ολοκληρή ανάλυση. Άμα ήταν κανένα που έμοιαζε. Σε μεταξύ αυτό, σώπησε η διακόπτω. Το Μίσης πρέπει να τον μισεί, δηλαδή. Γενικά, για κάποιο τον λόγο. Κυνηγάει τον Μίσης, δεν ξέρω. Στην πρώτη φορά είπε ότι ο Κάνιας είναι καλύτερος και ο Μαωρίσιο από τον Μίσης. Εχθές μας είπε είναι πολύ καλύτερος του Μίσης ο Ολιβέιρα. Ναι, το είπε τρεις φορές το δεξί. Έκανε σύγκριση τρεις φορές. Κάτι πρέπει να το έχει κάνει ο Μίσης. Και εκτός αέρα το έλεγε πολύ, να ξέρεις. Και επίσης δεν πίστευε ότι ο Μίσης είχε βάλει τον κόλ που έβαλε όταν του είχα στείλει το βίντεο. Κάτι πρέπει να το έχει κάνει, δεν. Αποκλείεται, μου κλείει. Δεν ξέρω, έχει ευχαριστεί ο συνάδελφος. Παιδιά, το ποδόσφαιρο σε μεγάλο βαθμό είναι ψυχολογία. Σε μεγάλο βαθμό. Ναι. Δηλαδή, αν κάποιος έχει κάποια στοιχεία, αν δεν έχει ψυχολογία, δεν θα φανούν. Αν έχει, θα φανούν. Απλά είναι τα πράγματα. Κάτι που θέλω να πω. Αρχίσαμε τώρα, γιατί μιλάμε για καθυστερημένους τώρα, εντάξει.
Sorry, παιδιά, θα φάτε λίγα πινελίκια τώρα. Το πρόβλημα είναι γιατί παίζει ο Πέλκας το 10 και όχι ο Μπίσεσβαρ. Ναι, το παρατήρησα. Ξεκινάμε λοιπόν από τα βασικά. Όπως κέρδιζε ο ΠΑΟΚ με τον Μπίσεσβαρ στο 10, έτσι κέρδιζε και με τον Πέλκας στο 10. Η ομάδα έχει να χάσει ένα χρόνο. Δεκτό, το αμφισβητεί κανείς? Όχι. Όχι. Με νομίζω. Ωραία. Ο Μπίσεσβαρ τα καλά παιχνίδια πέρσι τα έχει κάνει αριστερά. Τώρα τα καλά παιχνίδια στο 10 τα έκανε με μένα και σένα. Διαφωνεί κανείς? Γεγονός. Ωραία. Όλοι αυτοί που το λένε αυτό το πράγμα θέλουν να μου πούν τα. Ο Μπίσε που είναι καψούρα, εντάξει. Τα νούμερα του Μπίσε στα ντέρμπι και τα νούμερα του Πέλκα στα ντέρμπι. Σε παιχνίδι δηλαδή που υπάρχει περισσότερο χώρο για να κινηθεί ένα παίκτη. Assist goal Πέλκα στα ντέρμπι, assist goal Μπίσε στα ντέρμπι. Δεν συγκρίνω εγώ του δύο παίκτε και του δύο του αγαπάω, είναι παίκτη του ΠΑΟΚ. Εντάξει. Α μου εξηγήσει ένα. Να βγει τώρα στον αέρα. Τι κερδίζει ο ΠΑΟΚ αν συνεχώς μειώνει ένα βασικό στέλεχος της ομάδας? Τι κερδίζει ο ΠΑΟΚ? Ο προπονητής θα τον βάλει έτσι κι αλλιώς, δεν υπάρχει περίπτωση να τον βάλει. Ας μου πει ένας τι κερδίζει ο ΠΑΟΚ από αυτό. Από το να σκοτώνουν την ψυχολογία του παίκτη όλη την ώρα που δεν είναι ξένος, καταλαβαίνει τι γίνεται. Ας μου πει ένας τι κερδίζει ο ΠΑΟΚ. Και αυτός που θα βγει να πει, ωραία, να μου πει και τα νούμερα στα ντέρμπι. Ποιος έχει βάλει περισσότερα γκολ και ασίστ στα ντέρμπι? Περιμένω. 2, 3, 10, 2, 87, 8, 8, 8. Εν τω μεταξύ και στο live είχε άπειρα σχόλια πάνω σε αυτό που λες. Εντάξει, ακούστε να δείτε. Ο πρωταθλητισμός είναι κάτι πολύ δύσκολο και πολλοί δεν το ξέρετε. Εμείς πέρσι νομίζω εκπαιδευτήκαμε πάρα πολύ καλά. Ο ηγέτης του project είναι ο προπονητής. Αυτός αποφασίζει ποιος θα παίζει, ποιος δεν θα παίζει. Ωραία. Θα έχει και καλές στιγμές, θα έχει και κακές στιγμές. Η κεντρική του ιδέα έχει αποδειχτεί ότι είναι σωστή. Ναι. Ας μην το κουράζουμε λοιπόν. Και ας όταν τοποθετούμαστε είτε στο Facebook είτε στη ραδιόφωνα κτλ. Κτλ. Ωραία. Ο Μπίσεσβαρ και ο Πέλκας είναι καλύτερη παίκτη του πλανήτη και πρέπει να χωρέσουν μαζί. Έτσι θα το λέτε. Γιατί πάλι αναρωτιέμαι τι κερδίζει ο ΠΑΟΚ αν σκίζεται τον Πέλκα. Που ο προπονητής τον θέλει σαν τρελός. Τι κερδίζεται? Μεγάλο κομμάτι αυτών που έχουν την άποψη βάλουν και κατά το Λουτσέσκου με αυτόν τον τρόπο. Έτσι νομίζουν ότι βρίσκουν πάτημα. Δηλαδή η μισή αυτό είναι αυτό που λες. Ευτυχώς όλο αυτό είναι μικρή μερίδα. Ευτυχώς. Αλλά και πάλι κάνουν θόρυβο. Είναι γιατί η μικρή μερίδα είναι η οποία ζαλίζει, ναι, όρχης για κάποιον λόγο ανά πάσα στιγμή. Ναι, συνεχώς. Δυστυχώς υπάρχει μια μικρή μερίδα Σταύρο και Αγάπη που περιμένουν τη στραβή για να την πούν στο Λουτσέσκου. Ναι, δεν με ενδιαφέρει. Βρίσκουν αυτό το πράγμα, ναι, και χτυπάνε τον Μπέλκα και παράλληλα χτυπάνε, ναι, και τον Λουτσέσκου. Ότι κοίταξε Λουτσέσκου. Έλα, πάμε. Πάμε. Καλησπέρα. Συνήγορο του διαβόλου εδώ. Έλα. Συμφωνώ ότι η απαξίωση ενός παίχτη που είναι αθασπλάχνος είναι μόνο κακό κάνει στην ομάδα. Όμως, με τον Μπίσε στο 10, έτσι, συμφωνώ ότι κερδίσαμε εσένα και τον Στέργιο, αλλά δες το τι είναι απόδοση της ομάδας που είχε την εκεί. Τις τελικές που είχε η ομάδα. Στα ντέρμπι, πότε κάναμε παιχνίδι με τον Μπίσε στο 10? Γιατί ντέρμπι έχω τώρα, εντάξει. Σε κανένα. Ωραία, άρα λοιπόν υπάρχει μια πεπατημένη. Και κάθε παιχνίδι δεν είναι το ίδιο, ρε φίλε. Άλλο με το Λεβαδιακό εννοείται θα παίξει ο Μπίσε στο 10. Α, και αυτό ήθελα να πω εγώ. Εννοείται. Στα μικρά παιχνίδια ο Μπίσε έχει περισσότερο ταλέντο στο να ξεκλειδώνει. Μαζί σου. Μιλάμε για παιχτάρα τώρα. Απλά. Ναι. Άλλα είναι τα ζητούμενα όταν έχω μια μέτρια ομάδα μπροστά μου. Εντάξει. Ναι. Και άλλα είναι τα ζητούμενα όταν πάω να παίξω ντέρμπι τίτλου. Που χρειάζεται το pressing περισσότερο. Χρειάζομαι το pressing, χρειάζομαι την ταχύτητα. Καλύτερα αθλητικά στοιχεία. Ωραία. Καλύτερη κίνηση φορ. Μου λες εμένα για το παιχνίδι ότι εγώ είπα πριν ότι του Καντουρί η πάσα, ωραία, είναι το κλειδί για τον γκολ. Ναι. Είναι μετά ακολουθεί η κεφαλιά του Μαουρίτσιο, η κίνηση φορ του Πέλκα που μπερδεύει το Βελίδι και έχει τον γκολ του Σβιντέσκι. Υπήρχε περίπτωση να είναι ποτέ ο Μπίσεσβαρ εκεί? Όχι. Όχι. Όχι.
Απλά η ένσταση των περισσότερων είναι ότι στο 80% των παιχνιδιών, που δεν είναι ντέρμπι, και είναι με ομάδες τύπου Λιβαδιάς, Πανιωνίου και ΠΑΣ, ότι ο ΠΑΟΚ με τον Μπίσα στο 10 και τον Μπέλκα αριστερά, που δεν το έκανε, γιατί ο Μπέλκας έχει παίξει. Το έκανε στην Ξάνθη, ρε, και άλλαξε με τον Κατουρί στο 10. Και όταν έβαλε τον Μπέλκα στο 10, άλλαξε όλο το παιχνίδι. Στο παιχνίδι που γύρισε το κουμπί. Όλη η ιστορία άλλαξε. Απλά με Μπίσα στο 10, σε αυτά τα μάτσα ο ΠΑΟΚ επέστρεψε στις 15 πλάσεις τελικές. Εγώ διαφωνώ σε ένα κομμάτι. Τι κερδίζει με το να κράζει τον Μπέλκα κάποιος? Τίποτα απολύτως. Ωραία. Τι κερδίζει η ομάδα, ρε αγόρι μου, γιατί αυτό πρέπει να το σου πούμε. Και δεύτερον, να μου πει κάποιος τα νούμερα του Μπέλκα και του Μπέλκα και του Πίσεσβαρ στα ντέρμπι. Ναι. Εντάξει. Πάμε στην άλλη γραμμή. Καλησπέρα. Ευχαριστούμε. Ναι, καλησπέρα. Έλα. Έλα, Σταύρο. Ναι. Λοιπόν, πρώτον, εάν πας σε ντέρμπι, όπως φαίνεται, ναι, με Σάχου Μαουρίσιο, ναι, και Μπίσεσβαρ στο 10, θα πάμε σύλλογος περιπατητών, πώς το λένε, Βορείου, Δυτικής και Ανατολικής Μακεδονίας, βόλτα, σε ποιο βουνό έχετε εκεί πάνω, στο Καϊμάκ Τσαλάν κτλ. Mm. Είναι τόσο αργό αυτή η τριάδα στο κέντρο, στον άξονα, που υπάρχει σοβαρός κίνδυνος, να μην πω τίποτα άλλο, τώρα να μην πω τίποτα χειρότερο, υπάρχει σοβαρός κίνδυνος. Ναι, εσύ, εγώ θέλω να μιλάμε στο ερώτημα πάνω που έθεσα. Ποιο? Τι κερδίζει ο ΠΑΟΚ? Έλα, αυτό είναι αυτονόητο τώρα. Αυτό το βάζει είναι ρητορικό το ερώτημα. Τίποτα δεν κερδίζει ο ΠΑΟΚ. Εννοείται. Αλλά το πάρουμε λίγο τεχνικά. Ο Πέλγας είναι απαραίτητος να παίζει πίσω από το φόρο. Είναι ο μόνος που είναι δεύτερο φόρο. Δεν έχει στοιχεία δεύτερο επιθετικού. Μπορεί δεν να είναι ο Σβιτέρσκι σε κάποια φάση. Σήμερα που μιλάμε είναι ο Πέλγας. Σήμερα λέω. Σήμερα. Εγώ το ποιο Σβιτέρσκι τώρα μπήκε 10 λεπτά και θα πω για τον Σβιτέρσκι. Εγώ τώρα που να ξέρω. Λέμε τώρα για το τι είναι ο κάθε παίχτης. Ο Μπίσεσβαρ πρώτον ήταν πολύ ωραίο αυτό που έγινε στο τελικό του κυπέλου πέρυσι. Ότι θα ξεκινήσει ένας αριστερά, εάν χρειαστεί στην πορεία του αγώνα. Αλλάζουν θέσεις, δεν έχουν πρόβλημα. Ναι, μπορεί έτσι να αλλάξουν θέσεις λίγο έτσι να ανακατευτεί λίγο το πράγμα. Και οι δύο χωράνε. Πρώτον, αυτό το έχουμε αποδείξει ότι μπορούμε να τους χωρέσουμε. Δεύτερον, ειδικά στα αν λείπει ο Κάνιας, δεν μπορώ να φανταστώ μπροστά από τα δύο αργά και χωρίς πολλές εντάσεις, τρεξίματα, χαπ, άλλον από τον Μπέλκα σε ντέρμπι που θα χάνει μάνα το παιδί και το παιδί τη μάνα. Okay. Κλείσε, πάμε στον επόμενο. Γιατί είναι ένθετο αυτό τώρα. Πάμε. Επόμενος, καλησπέρα. Έλα, καλησπέρα. Τι κάνεις? Το ότι ο ΠΑΟΚ δεν έχει τρεξίματα και αναπνοές με δύο μάτς την εβδομάδα δεν παίζει ρόλο. Τι λες, γιατί δεν έχει? Έχει. Κάποιοι παίκτες του δεν μπορούν να παίξουν τρία παιχνίδια. Μόλις τα μάτια της Ευρώπης αρχίσαμε τις τεσσάρες πάλι. Όπως πέρσι. Α, κοίτα, αυτό μετράει και το τι παίκτες υπάρχει εκεί πέρα, τι ηλικίες υπάρχουν κτλ. Ήταν βασικοί δύο καινούργοι, δεν μετράει προχθές. Τι σχέση έχει με αυτό που συζητάμε? Για τον Μπέλκα, μετά και τον Μπίσεσβαρ. Για τον Μπέλκα μιλάμε και τον Μπίσεσβαρ, αλλά από πίσω παίρνουν την μπάλα. Εσύ έχει να κάνουμε rotation εκεί. Από δεν πίσω παίρνουν εμπιστοσύνη. Έχουμε να κάνουμε rotation εκεί. Άλλο είναι το θέμα, σου λέω. Το θέμα είναι, τι κερδίζει ο ΠΑΟΚ. Μπορεί να πει ο Μίσης στον Μπέλκα πάνε από δεξιά, πάνε αριστερά. Φίλε, δεν κάνουμε. Άλλο συζητάμε τώρα. Αν τώρα τον Νίκουσον στόπερ να παίξει αύριο. Μπορεί να πει τον έναν πάνω από εδώ και πάνω από εκεί. Δεν θα παίξει αύριο. Ο Μίσης έπαιξε με τα Γιάννα. Ωραία, μπορεί να πει τον Βαρέλα και τον Κρέσπο κάνει αυτό και κάνει εκείνο έτσι από μια μέρα στην άλλη, ο καινούριος. Τέλος πάντων, αυτοί είναι επαγγελματίες και θα κάνουν αυτό που πρέπει να κάνουν. Άλλο λέμε τώρα. Οποιοςδήποτε, από μια μέρα στην άλλη. Αν έχει προσωπικότητα, θα το κάνει. Από Κυριακή σε Κυριακή θα ρίχνει πεντάρες μια ζωή. Έτσι όπως είναι. Μια ζωή. Στα άλλα θα δυσκολεύεται λίγο. Εντάξει, πάμε. Αυτό ήταν το έθετο επικοινωνίας με το κοινό. Δεν εμφανίζει κάποιος που πιστικά να μου πει ότι έχω άδικο. Αυτή είναι η αλήθεια. Ναι, γιατί δεν στηρίζεται κάπου αυτό. Όχι, στηρίζεται στο εγώ και ότι ναι, γιατί. Ναι, ναι. Και, ναι, πρακτικά και δεν μας ενδιαφέρει η ομάδα και κοιτάμε μόνο τον εγωισμό μας. Στο μεταξύ, επίσης, όποιος αντίπαλος προπονητής έχει κληθεί να επιλέξει πρόσωπο από τον ΠΑΟΚ, όλοι δεν λένε τον Μπέλκα. Ο Σάρι είπε τον Μπέλκα. Όλοι το είπαν. Ναι, πρόσεξε με. Άλλο. Πλην του Πρίγκοβιτς, ποιος έφερε πρόταση με μεγάλο νούμερο? Κανένας. Πέλκας. Πέρα από τον Πέλκα. Πέλκας με τη Φενέρ. Κανένας πέρα από τον Πέλκα. Δηλαδή, άντε φτάνει. Στροφάρετε λίγο. Πάμε χορηγούς. Λοιπόν, μαζί μας είναι η Αναδομό, η οποία βρίσκεται στην Καλαμαριά Εθνικής Αντίστασης 171 και προτείνει να τοποθετήσετε στο μπάνιο σας χρώματα στους αρμούς για να δώσετε ένταση σε ένα απλό πλακάκι. Το design δεν κοστίζει, αν εμπιστευτεί τους κατάλληλους ανθρώπους. Αναδομοπαυλανακαίνιση.gr το site για να μπείτε και να πάρετε μια γεύση από ανάλογες δουλειές που έχουν γίνει. Σας είπα νωρίτερα για την επιστροφή του Serie Application, της Stichmann.
μπορείτε να διεκδικήσετε έπαθλο 100.000 ευρώ κάθε μήνα, εντελώς δωρεάν. Μπείτε λοιπόν, είτε έχετε iOS είτε Android, κατεβάστε το Seri Application και εύκολα και διασκεδαστικά μπορείτε να είστε εσείς ο μεγάλος τυχερός που θα κερδίσετε 100.000 ευρώ κάθε μήνα. Μια στοίχημα που Παρασκευή σήμερα, πάρα πολλές επιλογές, φυσικά περισσότερες Σάββατο και Κυριακή. Εκατοντάδες επιλογές, ανά παιχνίδι, όλα τα αθλήματα, live streaming στα μεγάλα πρωταθλήματα, 24 ώρες τεχνική υποστήριξη, τα πάντα όλα, έμπνευση χρειάζεται και φυσικά τύχη. Όπως τύχη χρειάζεται και για να κλείσετε καλή θέση στον Τάκη Ζαχαράτου στο θέατρο Βεργίνα. 8 ακόμα παραστάσεις, μέχρι 24 Φεβρουαρίου, ημέρα Κυριακή, η τελευταία, δεν ξέρω αν υπάρχει νέα παράταση. Αλλά επειδή μπορεί και να μην υπάρχει, όσοι δεν έχετε δει τον Τάκη Ζαχαράτο στο πιο λαμπερό σόου της καριέρας του ή όσοι θέλετε να τον ξαναδείτε δεύτερη ή και τρίτη φορά, πάρτε ένα τηλέφωνο, να κάνετε τηλεφωνική κράτηση στο 217-234-56-7, διαδικτυακά στο ticketservices.gr, εύκολη εφαρμογή, βλέπετε και ποιες θέσεις είναι διαθέσιμες, υπάρχει μια κάτωψη του θέατρου Βεργίνα και επιλέγετε τη θέση που θα καθίσετε στο σόου του Τάκη Ζαχαράτου. Στα καταστήματα Public και στην διαδικτυακή πλατφόρμα των Public και φυσικά στα ταμεία του καζίνου όλη του 24ωρα. Θυμίζω ότι δεν είναι υποχρεωτική, είναι προαιρετική η είσοδος στο Ρίζενση Καζίνο Θεσσαλονίκη. Αν θέλετε πριν ή μετά την παράσταση να διεκδικήσετε, να δοκιμάσετε την τύχη σας, πρέπει να έχετε απλά συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας σας. Δεν υπάρχει περιορισμός. Αν θέλετε απλά να πάτε στο θέατρο Βεργίνα και να απολαύσετε τον Τάκη Ζαχαράτο. Λοιπόν, πάμε στο δεύτερο διάλειμμα και επιστρέφουμε. Δεύτερη ώρα στο ΠΑΟ 24, πάντα στο Λίμπερο 107 και 4. Παραμονές του ντέρμπι με την ΑΕΚ. Πρώτη τελευταία προπόνηση σήμερα στις 6 στη Νέα Μεσημβρία. Στις 4. Ναι, από 16. Έλεγα, μιλάμε το 16, σταμάτα ρε. 4 λοιπόν στη Νέα Μεσημβρία. Μην πάρω το Λουτζέσκο, το κάνουμε 6. Πριν το είπε 4 εν τω μεταξύ, γι' αυτό μου κάνει εντύπωση. Ναι, γιατί κάνω 18 πράγματα ταυτόχρονα γι' αυτό. Σιγά βρε. Σιγά βρε Steve Jobs του Λίμπερο, σιγά. Είπαμε για τον Ολιβέιρα. Να πούμε λίγο και για τα νούμερα του. Του Ίγκασον. Τη Βιντέρσκη σκεφτόμουν, ό,τι να είναι, ναι. Ναι, τι να πει. Να πούμε λίγο τι. 17 συμμετοχέ για γκολ. Όχι αυτά τα νούμερα, αυτά τα είπαμε χθε. Τη ρήτρα, να δώσουμε λίγο μια εικόνα. 3,5 χρόνια τον κλείσαμε. Ναι, μέχρι το 2022. Ναι. 20 εκατομμύρια. 20 εκατομμύρια ρήτρα. Η ρήτρα του. Εντάξει, ένα νούμερο. Ναι, εντάξει, το βάζεις. Είναι αυτό που λέγαμε και πριν. Mm. Για τον Ολιβέιρα, ας πούμε. Και ο ΠΑΟΚ έδωσε κοντά στα 4 περίπου στην Ροστόφ. 4 έδωσε στην Ροστόφ. Ναι. Ναι. Λοιπόν... Εντάξει, είναι ένα. Γενικά ο Σαββίδης με την Ροστόφ έχει μια σχέση, εντάξει. Μην τρελαθούμε. Είναι μια σχέση η οποία ψιλοταΐζει η Ροστόφ. Ναι. Δηλαδή το προτιμά να αγοράσει από εκεί. Είδαμε και τι έγινε με τον Ομπόα που τον στείλαμε εκεί πέρα όταν δεν τα βρήκε εδώ. Γενικά, αν έχει κάποια καλή περίπτωση η Ροστόφ, μπορεί ο ΠΑΟΚ να κινηθεί. Αυτό είναι σαφές. Που αυτή ήταν σίγουρα μια καλή περίπτωση. Η Ροστόφ υπάρχει έτσι πως υπάρχει και με τη συνδρομή του Ιβάν Σαββίδη που τους έχει δανείσει σημαντικά ποσά σε δύσκολες στιγμές και το έχουν βγάλει αυτή και δημόσια ότι ευχαριστούμε τον Ιβάν Σαββίδη για το δάνειο. Εντάξει, είναι άνθρωπο τη τοπική κοινωνία. Εκεί πέρα βοηθάει. Έτσι λειτουργεί. Έχει αυτό το σύνδρομο του πατερούλη. Το έχει. Εντάξει. Αυτό δεν σημαίνει ότι ο παίκτη είναι κακό, ούτε τον πήραμε υποχρεωτικά, επειδή χρειαζόταν λεφτά η Ροστόφ. Είναι ένα παιδί το οποίο είναι σε πολύ καλή ηλικία. Για στόπερ είναι μικρό ηλικιακά. 25. Ναι. Έχει τεράστια περιθώρια βελτίωσης και στην περίπτωσή του δεν υπάρχει πίεση της συμμετοχής όσο η ομάδα έχει Βαρέλα Κρέσπο. Ναι. Άρα λοιπόν, σε πρώτη φάση ο ρόλος του στην ομάδα είναι να εξοικειωθεί, να μπει στο πλάνο της, να μάθει να παίζει τετράδα γιατί όχι να μάθει να παίζει τετράδα, λάθος. Να εξοικειωθεί περισσότερο με την τετράδα γιατί και στη Ροστόφ και στην Γρανάδα έπαιζε με τρεις πίσω. Έπαιζε δεξί στόπερ στην τριάδα. Είναι στόπερ. Εντάξει. Στην Εθνική Ισλανδία δηλαδή παίζουν με τέσσερις πίσω. Δεν είναι δηλαδή ότι δεν το παίζει το σύστημα. Απλά θέλει μια μεγαλύτερη εξοικείωση. Να συνηθίσει λίγο περισσότερο τις κινήσεις. Σε πρώτη φάση λοιπόν ο ρόλος του έχει να κάνει με το βάθος. Ο ΠΑΟΚ δεν είχε λύση αξιόπιστη πίσω από τους δύο. Αυτή είναι η αλήθεια. Ο Χατσαρίδης δεν υπολογίζεται. Ο Τόσκα ήταν μπάλωμα
και ο Μάλε δείχνει αρκετά βαρύς τέλος πάντων. Δεν έχει χρησιμοποιηθεί ουσιαστικά, δεν βρήκε ρυθμό γιατί έπρεπε να χρησιμοποιηθεί σε κάποια παιχνίδια ο Χατσερίδης. Μέχρι ο Χατσερίδης να δείξει ότι δεν μπορεί να είναι μέλος του γκρουπ, ο Μάλε έχασε εντελώς το ρυθμό του και αυτό δύσκολα επανέρχεται στην ηλικία που είναι τώρα. Άρα λοιπόν ο ΠΑΟΚ χρειαζόταν έναν παίκτη πάρα πολύ, έναν καλό παίκτη σε καλή ηλικία, διαφορετική από τους δύο βασικούς που είναι 6-7 χρόνια μεγαλύτεροι, και με ηρεμία να τον εντάξει στο γκρουπ μέχρι το καλοκαίρι για να βγούμε το καλοκαίρι normal. Εντάξει. Άρα λοιπόν από αυτό και μόνο η λογική της αγοράς του Ίγκασον είναι, είναι σωστή. Αυτό έπρεπε να κάνει ο ΠΑΟΚ, δεν είχε να κάνει, αν δεν έπαιρνε στόπερ, πιθανότατα ζήσαμε και αποστολή με δύο στόπερ, εντάξει. Ναι. Η τελευταία. Η πρώτη τελευταία. Η πρώτη τελευταία, ναι. Ναι, εκεί που αν χρειαζόταν να παίξει στόπερ κάποιος θα πήγαινε ο Σάχοφ. Ναι, γιατί δεν ήταν ο οποίος έπαιξε μέσα. Δύο λεπτά στόπερ με ένα παιχνίδι στην Κέρκυρα και φάγαμε γκολ. Ναι. Αλήθεια, ναι. Ναι, εντάξει. Ήταν η αμέσως χειρότερη επιλογή σε στόπερ μετά του Γιασεμά και τότε με τον Ακράτητο που έκανε ο θιός σου. Δεν τα θυμάστε αυτά. Δεν τα θυμάστε. Θυμόμαστε άλλα, Σταύρο. Ναι, τα μισά θυμάστε. Τέλος πάντων, πάμε. Ό,τι θέλουμε, θυμόμαστε. Επειδή ήσουν με παίκτη του προχθές στον καφέ, νομίζω ότι η μούτσα του πρέπει να έπαθε φλάση στην παλάμη. Έτσι. Ή δεν έπαθε. Να τα λέγανε, Σταύρο, όλοι αυτοί όταν έπρεπε. Τώρα εκ των υστέρων, Σταύρο μου. Να τα πούν όταν έπρεπε. Εκεί φαίνεται να έχεις το παράστημα. Ναι. Να τα πεις. Ναι. Τέλος πάντων. Πάμε παρακάτω. Υπάρχει πάλι μια συνέντευξη του Σφιτέρσκι. Κάθε Παρασκευή βγαίνει. Στη... Ναι, κάθε Παρασκευή. Ξέρεις τι παθαίνει, να σου πω, το καταλαβαίνω. Το καταλαβαίνω. Ναι. Καταλαβαίνω. Δεν μιλάει την γλώσσα. Την ελληνικά, το είπε κιόλας, ναι. Ναι. Δεν μιλάει και αγγλικά. Δεν το λες. Το είπε επίσης και αυτό. Ναι. Απόφυτο Κέμπριτζ. Είπε ότι έχει ξεκινήσει μαθήματα. Αγγλικά μήνου είναι. Hi. Ωραία. Ναι, σπάει ο πάγος έτσι όμως. Σπάει ο πάγος με το high feel και παίρνεις και φόρα. Δηλαδή έχεις την ελπίδα και τις τέσσερις λέξεις που ξέρεις να τις βάλεις σε μια σειρά. Ναι. Hi, me, Tazan, you, Jane, good morning. Ωραία, μεγάλη επιτυχία. Ναι. Και πρέπει να μιλήσει ο άνθρωπος. Και έχει βρει ένα δημοσιογραφικό και τα λέει κάθε Παρασκευή. Ναι, αλήθεια είναι αυτό γεγονός. Πάλι σήμερα το πρωί μίλησε. Τι είπε το Παουξάκι. Καταρχάς είπε ότι οι προπονήσεις του ΠΑΟΚ είναι πιο σκληρές από τους αγώνες που έχει δώσει μέχρι στιγμής. Δηλαδή σκέψεις τώρα τι προπονήσεις έκανα στη Γιαγκελόνια για να έχετε εντυπωσιαστεί τόσο πολύ. Δηλαδή το είπε δύο φορές. Ότι είναι πολύ δύσκολες προπονήσεις εδώ, πολύ ψηλό το επίπεδο, μεγάλος ανταγωνισμός. Είπε ότι δεν επιτρέπεται στον ΠΑΟΚ να τελειώσεις προπόνηση και να μην είναι βαριά τα πόδια σου. Να μπορείς δηλαδή να είσαι ξεκούραστος. Αποθέωσε τις εγκαταστάσεις. Γενικά. Τις συνθήκες εδώ, το γεγονός ότι με το που ήρθε κατάλαβε ότι ουσιαστικά στον ΠΑΟΚ πλέον το περιβάλλον επιτρέπει στον παίκτη να τα έχει όλα λυμένα και να ασχολείται μόνο με αυτό που πρέπει. Δηλαδή το είπε ξεκάθαρα και αυτό. Είπε χαρακτηριστικά ότι έβγαλα τα παπούτσια μου από την τσάντα μου και ήρθε ένας από το team του ΠΑΟΚ και μου τα πήρε από το χέρι και μου τα καθάρισε κατευθείαν. Δηλαδή ότι είναι εντυπωσιασμένος. Με κοιτάς, αυτό έχει να κάνει. Με κοιτάς κάπου. Αυτό έχει να κάνει το γεγονός ότι έχω προσληφθεί τόσοι που κάποιος πρέπει να κάνει κάτι. Έχουμε τον παπουτσολόγο. Ναι. Και τέλος πάντων, τον ρωτάει ο Πολωνός δημοσιογράφος αν του είπε κάτι ο Λουτσέσκου μετά από τον γκολ και λέει ότι δεν πρόλαβε να μου πει κάτι κατευθείαν. Γιατί μάλλον με το μικρόφωνο. Αλλά λέει, δεν χρειάζεται να υπερβάλλουμε. Έκανα κάτι που έπρεπε να κάνω, έβαλα τον γκολ. Αλλά δεν θα κάτσω να το βλέπω, λέει, το βίντεο για πολύ καιρό αυτό το γκολ. Θα ασχοληθώ με τα επόμενα που θα έρθουν. Γενικά πάλι έδειξε ότι είναι πολύ όριμος. Σχόλια από κάτω από τον Τζιαγκελόνια. Τι λέει το παλτό, τι θέλει να πει, δεν κάνουμε το καλύτερο προπονήσεις. Απλά ναι, αυτό με τις προπονήσεις. Γιατί, οκ, okay, ξέρουμε ότι οι προπονήσεις είναι ενός επίπεδου καλού. Αλλά το να το λέει δύο φορές σε μια συνέντευξη ότι είναι πολύ δύσκολες προπονήσεις, πολύ ψηλό επίπεδο, πολύ δύσκολες προπονήσεις, πολύ κούραση και ξανά και ξανά. Λες τώρα τι έχει κάνει, ας πούμε. Τι ωραία αυτή η φωτογραφία, πολύ ωραία. Ναι, μας συνέστειλε φίλος στην ομάδα του ΠΑΟΚ 24 στο Λίμπερο, στο Facebook. Είναι η Μαρία Κοντσάρεβα και λέει επάνω, όταν στις 10 πρώτου παίρνεις 11 μοίρια και την 31 πρώτου τα έχεις ξοδέψει όλα. Μαράκι, τα φιλιά μας το Μαράκι. Ευχαριστούμε τον Αστέρι, ωραία φωτογραφία. Αγαπημένο μας στέλεχος στην ΠΑΟΚ. Εντάξει, θα το καταλάβουμε. Μαράκι, δυνατή. Δυνατή και με επιχειρήματα. Εντάξει, Σταύρο. Με επιχειρήματα. Δεν θα ξεχάσω ένα που μου είπε στο Κίεβο ποτέ στη ζωή μου. Θα το μοιραστείς ή... Όχι. Να. Δεν μπορώ.
Περνάει ένας από μπροστά. Όχι. Εντάξει, πραγματικά δηλαδή. Επειδή δεν ξέρετε κοτζάριμα, είναι ικανή να σε. Να σε αγοράσει ένα λεπτό. Όχι να σε αγοράσει. Να σε εξαφανίσει σε τέσσερα κλάσματα. Το κατάλαβα λίγο στο Λονδίνο και στο αεροδρόμιο, είναι η αλήθεια. Ξεσηκεύεται την γλυκιά τη φάτσα, ναι. Τη μπαμπούσκα. Αλλά νομίζω ότι δεν βλέπει κανέναν. Οποία, πραγματικά. Ναι, πραγματικά δεν βλέπει κανέναν. Δεν βλέπει. Αυτό σου βγάζει, ναι. Άμα ναι. Την δει λίγο πιο κοντά. Πλέον, όποιο λέει ότι έχει άκρη στην ΠΑΕ ΠΑΟΚ, έχει δεν έχει. Λέει, έχω πολύ καλή σχέση με την Κοντζάρεβα. Βρίσκεται και τον άλλο, φίλε. Εγώ ξέρω από πού παίρνει πρωινό και καφέ. Να ξέρετε. Άμα θε, Σταύρο, την πετύχει έξω από το γήπεδο, εκεί. Θα σα πω μετά. Στα υπόλοιπα νέα. Ο Κουλούρης έβαλε χθες το 60ο γκολ του. 59 μάτσα. Τι γλέντι βάζουμε, τι γλέντι βγάζουμε τον Κουλούρη και τον άπειρο, τον συνάδελφο. Ο Ερίκος δυσκολεύεται πλέον. Ο Ερίκος τώρα ναι, αρχίζει και το σοβαρεύει. Είναι εξευτελιστικό το γεγονός. Δεν είναι αστείο πλέον. Για να ξέρετε, υπάρχει ένα εσωτερικό στοίχημα τον περασμένο Ιούλιο, το οποίο έχει χαθεί σε εξευτελιστικούς. Το Σεπτέμβρη χάθηκε. Όχι, τέλειο Οκτώβρη. Τέλειο Οκτώβρη. Ενώ ήταν μέχρι το Μάιο. Δηλαδή, μπορεί να έχουμε τρία παιδιά μέχρι τότε. Ένα εδώ, ένα εκεί, παραπέρα. Τέλος πάντων. Η προπόνηση είναι το απόγευμα. Θα είναι εκεί. Ενδεκάδα. Πραγματικά είναι η πρώτη φορά που δεν ξέρω. Ενώ δεν μπορώ να φανταστώ. Εικάζω. Θα σου πω τι εικάζω. Εικάζω ότι ο Λουτσέσκο θα το πάει στην πολλή ισορροπία. Για να το πάρει από τον πάγκο μετά. Και τι εννοώ. Σφιχτά με τους τέσσερις πίσω, Σάχοφ, Μαουρίτσιου, δεν έχει άλλους. Μίσης δεν νομίζω να μπει. Όχι. Είναι δύσκολο. Ωραία, Πέλκας, δεξιά, Ζαμπάι, Λιμνιός. Νομίζω πιο εύκολα Λιμνιός. Ο Ζαμπάι είναι σε εξαιρετική κατάσταση. Η αγαπή είναι στην καλύτερη κατάσταση που ήταν από τη μέρα που ήρθε στον ΠΑΟΚ και έχει και νούμερα. Ο Δημητράκης είναι εξαιρετικός στο να δίνει ισορροπία, αλλά επειδή θα δώσει από την άλλη μεριά ισορροπία, εγώ πιστεύω θα ξεκινήσει ο Κατουρί. Ναι. Δεν νομίζω να βάλει και Λιμνιό. Νομίζω ότι και στην κορυφή βέβαια ο Τσούμπα Οκπομ και θα φέρει σε κάποια φάση από τον πάγκο, έτσι λέω, μπει σε Λιμνιό. Μίσιτς αν χρειαστεί. Μίσιτς δεν νομίζω χρειαστεί. Και να γίνει εκτός από τις υποστολές και να βγαίνουν οι άλλοι και να λένε ο Κόλκας συμβείται ή κάνει. Υπάρχει ένα μοτίβο που δουλεύει ο προπονητής. Δεν είναι κάτι είναι, το οποίο. Είναι και ο Γιαννούλης εκτός, έτσι. Έχει δηλωθεί. Ναι, ο Γιαννούλης δεν θα έπαιζε, θα έπαιζε ο Άντρε. Δεν θα έπαιζε, αλλά το σημειώνω. Ναι. Και εκεί που είναι ντέρμπι μπορεί να μπει ο Τόσκα αριστερό μπακ αν χρειαστεί. Δηλαδή να δοθεί έμφαση στην άμυνα. Ναι. Αμυντικογενές μπακ. Γενικά ένα παιχνίδι πολύ λεπτής ισορροπίας, με λεπτομέρειες να παίζουν καθοριστικό ρόλο, η αποφασιστικότητα να παίζει καθοριστικό ρόλο, η ψυχολογία να παίζει καθοριστικό ρόλο. Δηλαδή, αν μπει ο ΠΑΟΚ και κλειδώσει την ΑΕΚ εντελώς, θα τη δημιουργήσει εκνευρισμό. Άμα τη δώσει χώρο στο μεσοδιάστημα λόγω της έλλειψης ταχύτητας του Σάχο και του Μαουρίτσιου, που είναι εκεί το κομβικό κομμάτι, και αρχίσει και κάνει φάσεις, η ψυχολογία θα πάρει κάτω τον ΠΑΟΚ. Η ΑΕΚ παίζει τελευταίο της χαρτί για τη διάδα, άμα δεν κερδίσει, λέει αντίο. Που για μένα δεν έχει καμία τύχη για τη διάδα. Ουσιαστικά δηλαδή η ΑΕΚ αυτή τη στιγμή το μόνο που καλείται να κάνει είναι να διατηρήσει τον Ολυμπιακό στο παιχνίδι. Και το λέω αυτό γιατί στα παιχνίδια του Ολυμπιακού τη μία πάει δανεικό σεντρεφόρ σε μία ομάδα. Τη δεύτερη ο βασικό σεντρεφόρ δεν παίζει για να μπει ένα στι K11. Την τρίτη ο πρόεδρο τη ομάδα λέει ότι τον έστησε η ομάδα του. Ναι. Εντάξει. Δηλαδή ο Ολυμπιακός. Αλλά παραμένει προπονητής, πρόσεξε. Ναι, παραμένει προπονητής, παραμένει. Ναι. Ο Ολυμπιακός κινδυνεύει να χάσει βαθμούς μόνο στην Τούμπα, από την ΑΕΚ στο Καραϊσκάκι και στο ΆΚΑ με τον Παναθηναϊκό, αν συνέλθει μέχρι τότε. Άλλο παιχνίδι να χάσει ο Ολυμπιακός, δεν το βλέπουμε. Ναι. Έτσι όπως λειτουργεί το σύστημα. Άρα λοιπόν και η ΑΕΚ, ας κάτσει να χάσει. Να τελειώνουμε. Να ζητήσει και συγγνώμη για τα περσινά. Ωραία. Να κάνει την παλαβή, άντε μην ζητήσει συγγνώμη, κάντε την παλαβή, χάστε. Να τελειώνει το πρωτάθλημα, να μην το πάρουν αυτοί. Απλά είναι τα πράγματα. Εκεί θέλαμε να καταλήξουμε. Εντάξει. Δεύτερη δεν θα βγείτε. Όχι. Δεν θα βγείτε δεύτερη. Αυτή είναι η αλήθεια. Καημένος ο Λιβάγια όμως. Τι. Θέλουμε τον double λέει, και θα παλέψουμε μέχρι το τέλος. Εντάξει, πάνω 8 πόντα σε κάθε νίκη. 14 πόντι λέει είναι, αλλά σε ένα μήνα λέει μπορεί να σβηστεί αυτή η διαφορά. Άμα χάνε ΠΑΟΚ συνέχεια και αν κερδίσει είναι και η ΑΕΚ. Αν δεν παίζει ο ΠΑΟΚ, μάλλον. Ναι. Να μην παίζει τα μάτσα. Γιατί αν παίζει. Περίμενε, αγάπη. Ο ΠΑΟΚ έχει χάσει σε 18 αγώνες. Ναι. Δύο βαθμούς.
Ο Λιβάγια όμως πιστεύει ότι μπορεί να σβηστεί αυτή τη διαφορά. Ξέρεις πότε ο ΠΑΟΚ μπορεί να χάσει 14 βαθμούς. Τη σεζόν 21-22 όταν τελειώνει το συμβόλαιο του Ίγκασον. Ναι, ο Λιβάγια όμως αυτό είπε στην ώρα. Τέλος πάντων, εντάξει, δεν φημίζεται για το. Μάλλον κάτι δεν σκέφτηκε. Ναι, δεν φημίζεται. Δεν είναι 4 πόντι διαφορά, είναι 14 δηλαδή. Τέλος πάντων. Ας κάτσει να χάσει η ΑΕΚ λοιπόν. Αυτό πρέπει να κάνει. Αν σέβεται λίγο το γεγονός ότι δεν έχει καμία ελπίδα να βγει δεύτερη. Δηλαδή μπορεί να δούμε μετά τον ΠΑΟΚ που παίζουν, που παίζει ο Ολυμπιακός. Ας πούμε ότι παίζει Ολυμπιακός, μάλλον Πανετολικός Ολυμπιακός, λέμε ένα τυχαίο. Για πού παίζει, για πήγαινε. Μήπως έχει με την ΑΕΚ. Με την ΑΕΚ στο Καραϊσκάκι. Πάμε παρακάτω και θα παίξει κανονικά η ΑΕΚ. Ολυμπιακός Σόφι. Ολυμπιακός Σόφι. Μπορεί να δούμε το βλαστό αριστερό εξτρέμ. Ωραία. Και στην κορυφή της επίθεσης τον βετεράνο Νίκο Μαχλά. Ναι. Ωραία. Ναι. Μετά. Απόλλωνος Μύρνης Ολυμπιακός. Απόλλωνος Μύρνης Ολυμπιακός. Θα παίζει ο Βελέντσας, ο Πουπάκης Τέρμα. Ωραία. Και ξέρω εγώ, ο Παλαπαστανίτης. Ολυμπιακός Άρης. Ολυμπιακός Άρης. 10 Μαρτίου. Θα είναι εκεί το μάτς που πάλι ο Άρης θα κάνει αλλαγές. Εκεί θα χαθεί η μπάλα. Έξω Φετμαζίδης τελικά τι έγινε. Έχει αγωνία, θα μάθουμε. Ναι. Θα παίξει πάλι το αμυντικό χάφ, αριστερό μπακ και το δεξί μπακ. Θα παίξει ξέρεις τι μπορεί να γίνει, έχει καθαρίσει το πρωτάθλημα μέχρι τότε. Ωραία. Και να γίνει καμιά στραβοκρουσία και να πάρει κανένα χιουάρι στο Καραϊσκάκι και διάφορο Ολυμπιακό. Και να λένε να. Και ο ιστορικό του μέλλοντο στα 30 χρόνια να λέει ότι. Να διαβάσει κάπου ότι χάρη στον Άρη τότε πήρε ο Πάουξ το πρωτάθλημα. Εύκολα. Εύκολα. Δηλαδή πραγματικά. Ω, εύκολα να διαβάσουμε αυτό. 17 Μαρτίου Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. Ναι, εκεί υπάρχει ένα ενδεχόμενο. Ολυμπιακός Ατρόμητος 31 Μαρτίου. Mm. Με ξένο διαιτή θα μπορούσε ο Ατρόμητος να κάνει κάτι με Έλληνα. Αν είναι ο Άρντα δεν έχει βρει αιστεία μέχρι τώρα. Και πιθανότατα μέχρι τότε. Ναι, αλλά κάνει μαγικά όμως. Τι είναι μαγικά κάνει. Δεν πάει δίνει μπλούζες στις γκόμενες στην Κίνα. Ναι, και παίρνει τρύπη σε ένα παιχνίδι. Μαγικά. Α. Εντάξει. Ναι. 27η αγωνιστική Πανετολικός Ολυμπιακός. 7 Απριλίου. 14 Απριλίου Ολυμπιακός Ξάνθη. Λαμία Ολυμπιακός, πρώτη τελευταία αγωνιστική 21 Απριλίου. Εξωθεί Λαμία. Και Λάρισα Ολυμπιακός 5 Μαΐου. Ναι, εντάξει. Άρα λοιπόν καταλαβαίνετε ότι αν ο Ολυμπιακός έχει μια ελπίδα είναι αν ο ΠΑΟΚ χάσει στο ΆΚΑ. Αν δεν χάσει στο ΆΚΑ και κερδίσει, τότε λέει το ποίημα. Θέλω να καταγγείλω λίγο τον τερματοφύλακα της Λάρισας, τον Ισλανδό, τον Κρίστινσον, ο οποίος δήλωσε. Η βαθμολογία δεν λέει ποτέ ψέματα. Ντροπή. Ντροπή. Δηλαδή, ρε φίλε, σε παρακαλώ. Ναι. Αν έχει βλέψει να παίξει Ολυμπιακό, τέτοιες δηλώσεις είναι απαγορευτικές. Mm. Δεν ξέρω αν του ξέφυγε ή το μετάνιωσε μετά, δεν ξέρω. Όχι, είχε μια Ισλανδική νοοτροπία η οποία δεν ξέρω που θα τον οδηγήσει. Ναι. Η βαθμολογία δεν λέει ποτέ ψέματα. Καλά, υπήρχαν κατηγορίες που βαθμολογίες έλεγαν όργια στέγιο μου. Αλλά τέλος πάντων. Σήμερα στις 7.30 θα είναι ο Τσούμπ Ακπομ. Μην κουράζετε τον Ακπομ. Στην Μπουτίκ στο κέντρο θα είναι. Στα Public. Στα Public θα είναι. Και στην γειτονιά. Ε, πάω να αποθεώσω τον Τσούμπα. Θα πας να το αποθεώσεις. Θα πάω τον Γιαννούλη και του πω ότι είναι ex-player, veteran of basketball. Στις 7.30 είναι ωριακά προλαβαίνετε. Δεν προλαβαίνετε. Τι δεν προλαβαίνουμε. Αφού μετά είναι η εκπομπή. Εντάξει, 7.30, 8 παρα. Τη βγάλετε από εκεί. Ποιοι είστε, ρε Σταύρο, 7.30 είναι η παρουσίαση και αυτό που πάμε. Τα πάμπλετ είναι σκι. Από εδώ είναι. Δηλαδή τι είναι. Ο ένα δείχνει εκεί και ο άλλο δείχνει εκεί. Ναι, μέχρι, μέχρι και 10 από το διάλειμμα θα έχουμε φτάσει. Α, αυτό παίζει. Α, μπράβο, θα δείτε κατά. Απλά μην κρυτέχει πάλι εκείνη την καθυστέρηση τη φυσιολογική που θεωρεί στο τέταρτο και χάσουμε το που λένε. Τι λες, ο Πάκ είναι πολύ σωστό σε αυτά. Ξεκινάει ακριβώ. Ναι, σοβαρά. Έχει δει τελευταίο καιρό εκδήλωση να αργεί. Ο Λουτσέσκου μιλάει 5 παρατέταρτο, αν θυμάμαι καλά. Ή 5 και 4. Απόγευμα πάντως. Σε αυτήν την εκπομπή δεν θυμάται κανείς καλά τίποτα. Όχι τώρα πήγε. Χορηγή! 5 παρατέταρτο με 4 ώρα προπόνηση, πώς θα μιλήσει. Κάπως ή 5 και 4, γι' αυτό είπα 5 και 4 ώρα. Δηλαδή κάτι 6. 6.30. Αυτό δεν φταίει όμως. Αυτό δεν φταίει. Αυτό δεν φταίει ο ΠΑΟΚ όμως. Να είστε σωστοί. 5 και 45, 6 παρατέταρτο. Ωραία. Θυμόμουν το 5, λοιπόν. Μαζί μας είναι τα Alter Ego. Ανδρικά ενδύματα για όλα τα γούστα, μοναδικά σχέδια σε γαμπριάτικα κοστούμια για να ξεχωρίσετε την ημέρα του γάμου σας. Και στα Alter Ego βρίσκεται από κοστούμια, σακάκια και παπούτσια μέχρι κάλτσες, ζώνες και πάρα πάρα πολλά άλλα. Τρία καταστήματα, ένα στην Ευκαρπία 25 Μαρτίου 12, ένα στην Καλαμαριά Πασαλίδη 85 και στο κέντρο Παύλου Μελά 36 και alterego-fashion.gr για να μπείτε και να πάρετε μια γεύση από ό,τι υπάρχει εκεί. Μαζί μας είναι η Στίχημαν.
η οποία επαναφέρει το παιχνίδι που είχε μεγάλη επιτυχία στο Μουντιάλ της Ρωσίας, το Σερί, όπου μπορείτε να διεκδικήσετε και να κερδίσετε 100.000 ευρώ κάθε μήνα. Το mobile application του Σερί της Τύχημα είναι διαθέσιμο και σε iOS και σε Android και φυσικά Παρασκευή σήμερα, Σάββατο, Κυριακή, εκατοντάδες αγώνες, live streaming στα μεγάλα πρωταθλήματα, εκατοντάδες επιλογές ανά αγώνα, όλα αυτά εύκολα, γρήγορα και με ασφάλεια από κινητό, tablet και υπολογιστή. Μαζί μας είναι το κέντρο διαβίου μάθησης Data Labs για όσοι θέλουν να παρακολουθήσουν σεμινάρια μπαρίστα ή bartender ή στα τουριστικά ή στην πληροφορική. Όσοι λοιπόν θέλουν να γίνουν επαγγελματίες μπαρίστα και να μάθουν τα μυστικά της παραγωγής του καφέ ή αν θέλετε να γίνετε επαγγελματίες bartender, σεμινάρια στο service, σεμινάρια στην παραγωγή του καφέ και όλα αυτά με επιστοποίηση σε λίγες μόνο μέρες. Για πληροφορίες στο 2310-22-29-62 και στο datalabs.edu.gr. Τα Data Labs είναι Εθνικής Αμήνης 14α. Και φυσικά κλείστε εγκαίρως τις θέσεις στο Θέατρο Βεργίνα για να απολαύσετε τον Τάκη Ζαχαράτο, όντως το πιο λαμπερό σοου της καριέρας του. ticketservices.gr, καταστήματα public, από το καζίνο όλο το 24ωρο, τηλεφωνικά στο 217-234-567. Δεν υπάρχει κάποιος περιορισμός στην ηλικία για να πάτε στο Θέατρο Βεργίνα. Από 2 μέχρι 132 χρονών μπορείτε να απολαύσετε τον Τάκη Ζαχαράτο. Αν θέλετε απλά να πάτε στο Ρίτζεσι Καζίνο Θεσσαλονίκη πριν ή μετά την παράσταση, πρέπει να έχετε συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας σας και φυσικά δεν υπάρχει εδώ και πολύ καιρό εισιτήριο εισόδου. Τελευταίο διάλειμμα. Περίμενε, μαζί μας είναι και τα NAC Shoes. Τα κορυφαία παπούτσια μπορείτε να βρείτε στην πόλη και όχι μόνο. Όλη την αδρική συλλογή τη βρίσκεται στο NAC.gr με δωρεάν αποστολή και αλλαγή σε όλη την Ελλάδα και στα καταστήματα Πλατεία Αγίας Σοφίας, στο Mediterranean Cosmos, σε όλα τα στόκ στην πόλη. Και κατάστημα υπάρχει και στο Λευθέρω Βενιζέλο. Αν ταξιδεύετε, μπορείτε να περάσετε και από εκεί. Πάμε τώρα στο διάλειμμα και επιστρέφουμε. Εδώ είμαστε, τελευταίο 20 λεπτό, στο τελευταίο ΠΑΟ 24 της εβδομάδας. Και πρώτο του μήνα. Και πρώτο του μήνα, καλό μήνα. Καλή Παρασκευούλα και τα λοιπά. Τα γνωστά. Λοιπόν, νομίζω ότι στο ποδοσφαιρικό κομμάτι τα καλύψαμε όλα. Τα καλύψαμε, ναι. Και τα μεταγραφικά και το μάτι και τα γύρω-γύρω. Είπαμε δηλώσεις το απόγευμα. 6 παρατέταρτο ο Ρασβάν Λουτσέσκου από την Μεσύμβρια. Από ό,τι είδα και η ΑΕΚ μιλάει στις 4, οπότε λογικά και από εκεί θα υπάρχει λίγο ενδιαφέρον να δούμε τι είπαν. Οπότε νομίζω πάμε λίγο στο μπάσκετ, σιγά-σιγά. Σιγά-σιγά πρέπει να πάμε. ΠΑΟΚ παίζει στην Πάτρα. Παίζει στην Πάτρα αύριο. Τι ώρα είναι αυτό? Τι ώρα είναι αυτό, καλό ερώτημα. Θα μας το πει ο Νίκος. Λοιπόν, τον Σταύρο. Έχουμε. Τι έγινε, παιδιά? Νίκο. Χαίρετε. Καλά τα, πήγε, καλά τα πήγε η ομάδα το Γενάρη. 7 νίκες, μία ήττα. Σούπερ. Σούπερ και ήττα που δεν στήχησες κάτι, εντάξει. Ναι, όπως αποδείχθηκε. Όπως αποδείχθηκε, δεν στήχησες κάτι. Μέσος όρος διαφορά στα παιχνίδια τον Ιανουάριο του ΠΑΟΚ 19 πόντι. Τι λες, δε. Έτοιμη για NBA, αυτό που έλεγε, Σταύρο. Χτυπάει την πόρτα του NBA ο Πασχαλικός ΠΑΟΚ. Ανατολή όμως, όχι Δύση, γιατί Δύση έχει αρκετές ομάδες δυνατές. Ανατολή νομίζω μπορούμε να χτυπήσουμε play-off τη νέα σεζόν. Οκ. Θες να πεις κάτι πάνω σε αυτό, έχεις άλλη άποψη, ότι δεν μπορούμε, ας πούμε. Περιμένω εγώ τα trade που θα γίνουν για να δούμε τι γίνεται. Άνα, μπράβο. Μπορεί να κάνει, Νίκο, η ομάδα τέτοιο σερί και τον Φεβρουάριο, επίσης δύσκολο πρόγραμμα? Κοίταξε, ο Φεβρουάριος είναι λίγο περίεργος, γιατί έχει διακοπές ουσιαστικά, δηλαδή το παιχνίδι τώρα που δίνει αύριο στην έδρα του Προμηθέα Πάτρας είναι το πρώτο και το τελευταίο για το πρωτάθλημα ουσιαστικά, μέσα στο Φεβρουάριο. Ακολουθεί η διακοπή με το Σαββατοκύριακο, με το τριήμερο μάλλον του All-Star Game. Είναι μετά τα παιχνίδια του Κυπέλου, ελπίζουμε τα παιχνίδια, να το πω έτσι, γιατί είναι ο ημιτελικός με την Κίμηση 13 και αν όλα πάνε καλά και για τον ΠΑΟΚ στις 17 ο τελικός. Και μετά έχει διακοπή λόγω παραθύνων της εθνικής ομάδας και το επόμενο παιχνίδι, αν θυμάμαι καλά, είναι 1 Μαρτίου με τον Χολαργό. Οπότε, ναι μεν υπάρχει μπροστά το παιχνίδι με τον Προμηθέα που είναι πολύ σημαντικό, το παιχνίδι με την Τενερίφη την Τρίτη που επίσης είναι πολύ σημαντικό όσον αφορά την κατάταξη της ομάδας και μετά το κύπελο, αλλά μετά υπάρχει μια διακοπή για ξεκούραση. Καθησιό δηλαδή το Φεβρουάριο ομάδα. Τι καθησιό, τελικό θέλουμε να παίξουμε. Κοίταξε, καθησιό με τελικό δεν μπορείς να το πεις, αλλά σίγουρα μετά, αν η ομάδα πάει στο τελικό, έχει το χρόνο για να ξεκουραστεί. Ο για άλλος είναι τελικός, είναι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός ή Παναθηναϊκός. Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. Άρα,
Αν περάσουμε την Κίνη, με Παναθηναϊκό νομίζω θα παίξουμε. Καλά, μην είσαι και τόσο σίγουρος. Εγώ λέω ότι ο Ολυμπιακός θα ξεκινήσει την κάτω βόλτα από εδώ και πέρα. Εγώ λέω πάντως ότι ο Ολυμπιακός είναι σίγουρα καλύτερη ομάδα του Παναθηναϊκού. Ναι, απλά αυτή τη στιγμή που μιλάμε, οι παίκτες του Παναθηναϊκού, του Ολυμπιακού, έχουν πληρωθεί τελευταία φορά, εντάξει, με άλλη σύνθεση κυβέρνησης. Okay. Εντάξει. Εντάξει. Και δεν το διαβάζουμε πουθενά. Ναι, αλλά ξέρεις πολύ καλά ότι οι παίκτες του Ολυμπιακού, okay, μπορεί να είναι με άλλη σύνθεση κυβέρνησης και όλα αυτά αυτό που λέμε, και ξαφνικά, ξέρω εγώ, το Μάρτιο, τι είναι στο καθένα, 5 κατοστάρια εκεί. Καλά, μέχρι να τα δώσουν αυτά, επειδή δεν το διαβάζουμε πουθενά, να ενημερώσουμε ότι οι παίκτες του Ολυμπιακού στο μπάσκετ είναι πιο απλήρωτοι από το ΠΑΟΚ. Εντάξει. Και πάμε παρακάτω. Ναι. Γενικά για τον Παναθηναϊκό εκείνο το παιχνίδι είναι κάτι παραπάνω από τελικός. Μετά από αυτά που γίνανε στο παιχνίδι της Ευρωλίγκα με τον Γιαννακόπουλο και το γεγονός ότι... Το γεγονός. Τη πιθανότητα να είναι το μοναδικό πράγμα που θα πάρει ο Παναθηναϊκός φέτος. Γιατί δεν νομίζω σε 15 αγώνα να μπορεί να κερδίσει τον Ολυμπιακό. Και έτσι λέω εγώ. Μπορεί να κάνω λάθος. Τουλάχιστον τώρα που μιλάμε. Τέλος πάντων. Mm-hmm. Η ομάδα είναι από χθες στην Πάτρα, δεν γύρισε Θεσσαλονίκη. Επέστρεψε στην Αθήνα, από εκεί πήγε στην Πάτρα. Χθες φυσικά το πρόγραμμα δεν είχε προπονήσει. Καθώς ξεκίνησε από πολύ νωρίς το ταξίδι, οδικά από το Φριμπούρ στη Γενέβη, από εκεί στην Αθήνα και από την Αθήνα στην Πάτρα. Ξεκούρασε χθες το απογευματόβραδο εκεί και σήμερα ουσιαστικά μία προπόνηση εν ώψη του αγώνα με τον προμηθέα της Πάτρας. Στο δικό μου το μυαλό, πριν τα αποτελέσματα αυτής της αγωνιστικής στο Champions League, το παιχνίδι του προμηθέα ήταν σβησμένο, στη λογική ότι θα ακολουθούσε ένας τελικός με την Τενερίφη, τελικός πρόκρισης. Πλέον από τη στιγμή που πάω και έχει εξασφαλίσει την πρόκριση και με την Τενερίφη ακόμα και με ήττα μπορεί να είναι τρίτος, αν χάσει η Ναντέρ από την Χάπο Ελχολών. Και το παιχνίδι λοιπόν με τον προμηθέα έχει έτσι ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Μην ξεχνάμε ότι αυτή τη στιγμή η βαθμολογία στην Basket League έχει 4 ομάδες με το ίδιο ρεκόρ κάτω από τον Ολυμπιακό του Παναθηναϊκού. Τον ΠΑΟΚ, την ΑΕΚ, τον Προμηθέα και τον Περιστέρι. Ο ΠΑΟΚ σίγουρα έχει ένα μαξιλαράκι σε περίπτωση ισοβαθμίας με τον Προμηθέα που είναι 25 πόντι του πρώτου γύρου, τότε που είχε κερδίσει με 81-56. Αλλά τον Προμηθέα τώρα λίγο τον πετυχαίνει σε μια φάση λίγο περίεργη στη λογική ότι είχε ένα παιχνίδι σημαντικό Προμηθέας για τη δεύτερη θέση στον όμιλό του μεσοβδόμαδα με την Νεπτούνας από την Λιθουανία, το οποίο το έχασε. Προκρίνεται ο Προμηθέας, έχει προκριθεί, απλά έχασε, όχι έχασε, η δεύτερη θέση έχει γίνει τώρα λίγο μήλος στον όμιλό του και δεν ξέρω κατά πόσο έχει την εμπειρία και την εμπειρία να διαχειριστεί μια τέτοια κατάσταση. Και με ένα παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ που είναι σημαντικό. Ο ΠΑΟΚ είναι καλά, δεν έχει κάποιο αγωνιστικό ζήτημα με τραυματισμούς, με μικροπροβλήματα ή τουλάχιστον δεν είχε μέχρι χθες, θα δούμε στην προπόνηση αν προκύπτει κάτι. Και νομίζω ότι σε αυτό το παιχνίδι δεν έχει να χάσει τίποτα. Δηλαδή είναι ένα μάτς το οποίο αν του βγει, εγώ νομίζω ότι αν καταφέρει και να κερδίσει, κάνει πολύ σημαντικό βήμα για την τετράδα. Αν και ακόμα έχει δρόμο η Α1, μην ξεχνάμε ότι έτσι όπως είναι το πρόγραμμα του ΠΑΟΚ στην κανονική περίοδο, έχει προς το τέλος και το δεύτερο γύρο τα δύο μάτς με Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό. Έχει να πάει να παίξει στο Περιστέρι στο τέλος του πρώτου γύρου. Οπότε ό,τι μπορέσει να μαζέψει μέχρι τότε είναι πολύ πολύ σημαντικό. Νομίζω ότι το momentum τώρα σε αυτό το παιχνίδι με τον Προμηθέα ίσως να είναι λίγο μαζί του. Αλλά αυτό θα φανεί. Νομίζω δύο ομάδες που δεν ταιριάζουν καθόλου. Εντελώς διαφορετικά χαρακτηριστικά όσον αφορά παίκτες, γιατί το μπάσκετ πάνω κάτω παίζουν το ίδιο. Είναι και ο Προμηθέας προσπαθεί πολλές φορές να τρέξει ειδικά μέσα στην έδρα του, να βάλει έτσι ψηλά το ρυθμό. Αλλά νομίζω ότι έτσι όπως είναι η κατάσταση τώρα, από και την εμπειρία έχει να το διαχειριστεί, δεν έχει κάποιο θέμα να του λείπει κάποιος έτσι σημαντικός παίκτης και μπορεί να διεκδικήσει την νίκη στην Πάτρα. Mm-hmm. Η ομάδα πήγε κατευθείαν εκεί. Ναι. Ναι. Όπως και μετά την Αντέρ, τότε που ήταν το παιχνίδι στο Ρέθυμνο, έτσι και τώρα, κατευθείαν στην Πάτρα. Από χθες θα γυρίσει, νομίζω πάλι Κυριακή. Όχι, νομίζω Σάββατο βράδυ θα επιστρέψει. Προλαβαίνω. Από την Πάτρα και το παιχνίδι είναι λίγο αργά. Είναι στις 6. Είναι λίγο αργά. Νίκο, μιας που καλύψαμε νομίζω λίγο τα αγωνιστικά και τα της ομάδας, καταρχάς πώς πηγαίνει το Keep Out Alive, αν έχουμε εικόνα πλέον? Κοίτα, υπάρχει μια καλή ροή
Δηλαδή, εντάξει, δεν είναι κανένα ποσό που έχει μαζευτεί τίποτα, ξέρω, 500 χιλιάρια. Αλλά υπάρχει συνεχής έτσι ενασχόληση και γενικότερα κόσμος ο οποίος μπαίνει και βοηθάει. Ξαναλέω ότι το συγκεκριμένο κομμάτι που έχει να κάνει με το Keep Out Alive και τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί αυτό, δεν είναι ότι μέσα σε μια εβδομάδα θα μπουν, δεν ξέρω εγώ πόσοι, και ξαφνικά θα λυθεί το οικονομικό πρόβλημα του ΠΑΟΚ. Είναι υποστήριξη ουσιαστικά οικονομική. Κοίτα, αν τις πρώτες τρεις μέρες μαζεύτηκαν κανένα 15άρα, 15άρα στο μπάσκετ, μπορεί να είναι, ξέρω εγώ, τρεις δόσεις συμβολέου, λέμε τώρα. Ναι, μπορεί να είναι, ξέρω εγώ, ένα ταξίδι. Ναι. Έχει διάφορα, απλά το λέω γιατί στο μυαλό των περισσότερων μπορεί να είναι ότι τα λεφτά είναι λίγα. Δεν είναι στη λογική ότι ο ΠΑΟΚ θέλει τώρα, ξέρω εγώ, του λείπουν 300 χιλιάρια καλέ ένα ποσό και περιμένει μέσα από τον ΚΠΑΟ καλά για να μεταφέρει σε μια εβδομάδα και να λύσει το θέμα του. Είναι μια διαδικασία. Ακριβώς. Είναι μια διαδικασία η οποία τρέχει και νομίζω ότι όσο το ίδιο ο ΠΑΟΚ το προωθεί, γιατί όντως μέσα από social media διαρκώς υπάρχουν έτσι, το βλέπεις μπροστά σου, που είναι το σημαντικό, τόσο έτσι θα υπάρχει και υποστήριξη. Και νομίζω ότι βοηθάει αρκετά και η πορεία της ομάδας. Έτσι. Δηλαδή, το γεγονός ότι πάω κερδίζει, ότι διεκδικεί πράγματα, προφανώς και λίγο ευαισθητοποιεί λίγο παραπάνω τον κόσμο που μπορεί να θέλει να βοηθήσει με οποιοδήποτε τρόπος είναι αυτός. Mm-hmm. Ας πούμε, για μένα εκεί πάω καλά, για παράδειγμα, μπορεί να είναι και την τρίτη ένα γήπεδο με ρήφη που να έχει πολύ κόσμο. Ναι, εννοείται. Έτσι. Γιατί είναι ένα παιχνίδι το οποίο αν το κερδίσει σε τρίτος, δεν είναι μικρό αυτό. Δεν είναι μικρό. Ο ΠΑΟΚ σε αυτόν τον όμιλο που έχει εξασφαλίσει την πρόκρισή του, έχει το έκτο μπάτζετ. Ναι. Είναι πιθανό να τερματίσει τρίτος. Αν βάλουμε 32 ομάδες που είναι στους ομίλους Champions League, ο ΠΑΟΚ λογικά έχει το 28ο μπάτζετ. Το 27ο, το 21ο, κάπου εκεί. Δεν είναι λίγο αυτό που πετυχαίνει. Είναι και η Τενερίφη μια καλή ομάδα, είναι και ο Πάουξ. Είναι και η Τενερίφη μια ευκαιρία να δει ένα καλό παιχνίδι, ανάλογα τότε θα γίνει και αύριο βέβαια. Αλλά ας πούμε σε αυτή τη λογική του Κιπάου καλά, είναι το να έχει το γήπεδο 3.000 κόσμο με την Τενερίφη την Τρίτη. Η ουσία είναι ότι γενικότερα το θέμα τρέχει, απλά επειδή κάποιος μπορεί ας πούμε, να μπει στο σελίδα και να δει το πώς λειτουργεί, να πει ότι το ποσό είναι μικρό. Δεν είναι μικρό, δεν είναι φυσικά ούτε τεράστιο, έτσι, αλλά ξαναλέω και οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ μέσω αυτής της πλατφόρμας προσπαθούν και να ενεργοποιήσουν όλο τον κόσμο να ασχοληθεί και να βοηθήσει και φυσικά να έχουν ένα όφελος και αυτοί, όπως και να έχει και ένα όφελος και ο κόσμος. Και νομίζω ότι στην πορεία που είναι να βρεθεί ο Μπάνε Πρέλεβιτς σε διάφορα έτσι, σε διάφορες γωνίες του πλανήτη, να το πω έτσι, που έχει φίλους του ΠΑΟΚ, νομίζω και από εκεί θα έχει μεγαλύτερη ανταπόκριση. Ωραία. Εντάξει, Νίκο. Ευχαριστούμε, Νίκο. Καλή συνέχεια. Καλό μεσημέρι. Λοιπόν, αυτός ήταν ο Νίκος Μοσχοβίδης, μας έδωσε όλο το ρεπορτάζ για την ομάδα μπάσκετ. Πάμε λίγο στο φινάλε, στο Ραφαήλ, να δούμε λίγο την ατζέντα για τις υπόλοιπες ομάδες του Δικεφάλου και αν έχει κάτι επικαιρότητα που να αξίζει έτσι σχολιασμού. Καλησπέρα, Ραφαήλ. Καλησπέρα, παιδιά. Και καλό μήνα. Καλησπέρα. Επίσης, καλό μήνα. Τι έχουμε, Ραφαήλ, αυτό το Σαββατοκύριακο, τι περιμένουμε. Φουλ δράση το Σαββατοκύριακο, νομίζω ήταν από το πρώτο Σαββατοκύριακο του χρόνου που όλα τα τμήματα θα έχουν αγωνιστική δράση, γιατί τα προηγούμενα λίγο λόγω καιρών, λίγο και τα ρεπά και αυτά που υπήρχαν δεν είχαν δράση, αλλά αυτό το Σαββατοκύριακο για όλα τα τμήματα υπάρχει δράση. Ξεκινάμε αύριο το μεσημέρι στις 4.30 στο Πανόραμα, η τοπική ομάδα παίζει με τον ΠΑΟΚ για το δεύτερο ημιτελικό του Handball γυναικών. Ο ΠΑΟΚ ήδη είναι στο τελικό γιατί έχει κερδίσει 40-20 το πρώτο παιχνίδι. Τυπικής διαδικασίας αύριο η Ρεβάζ για να πάρει το εισιτήριο για τον τελικό της Άρτα σε 2 εβδομάδες. Στις 6 στο Ρέστιο Κολυμβητήριο στο Φάληρο. Φάληρο ΠΑΟΚ για τη 14η αγωνιστική Πόλο Ανδρών. Ο ΠΑΟΚ ο οποίος πάει με ανεβασμένη ψυχολογία μετά την νίκη επί της Γλυφάδας. Έχει μπει ξανά στο κόλπο το playoff και θέλει να πάρει ακόμα ένα θετικό αποτέλεσμα στην Αθήνα που θα το κρατήσει μέσα στην εξάδα. Στις 7 Βόλεϊ Ανδρών, επανέναρξη του πρωταθλήματος της Βόλεϊ Λίγκ μετά τη διακοπή για τους τελικούς του Λυκά. Ηρακλής ΠΑΟΚ στη Μίκρα, χωρίς τηλεοπτική κάλυψη δυστυχώς. Ένα ωραίο μάτς νομίζω, γιατί ο Ηρακλής έχει αρκετές αλλαγές στο ρόστερ του. Ο ΠΑΟΚ είναι αρκετά ανεβασμένος, αλλά δυστυχώς δεν θα το δούμε. Κυριακή μετά στις 12 πάω Ατρόμητος στη Νέα Μεσημβρία για την 12η αγωνιστική του ποδοσφαίρου γυναικών. Οι γυναίκες οι οποίες πάνε τρένο 8 στα 8 έχουν και 2 μάτς λιγότερα. Θα εκμεταλλευτούν και το ρεπό που έχει ο Άρης αυτή την αγωνιστική για να μείνουν και μόνες πρώτη στη βαθμολογία και σιγά σιγά να ανοίγουν και την βαθμολογική διαφορά.
τη μία στο Παλατάκι ΠΑΟΚ Πανιόνιος για τη 12η αγωνιστική της Α1 μπάσκετ γυναικών. Σε πάρα πολύ καλή κατάσταση η γυναική ομάδα μπάσκετ του ΠΑΟΚ, είναι στην δεύτερη θέση. Θέλει και την νίκη με τον Πανιόνιο αλλά και να καλύψει τη διαφορά της ΣΥΤΑΣ με 4 πόντους στον πρώτο γύρο, σε περίπτωση ισοβαθμίας στο τέλος. Στις 4 στη Μίκρα η Λέα ΠΑΟΚ για την 15η αγωνιστική του Handball Ανδρών. Ο ΠΑΟΚ, όπως ξέρουμε εδώ και λίγες εβδομάδες, με αμυγός ελληνική σύνθεση, θέλει να συνεχίσει την καλή του πορεία στο πρωτάθλημα για να μείνει στην δεύτερη θέση και να κοντράρει, αν θα μπορέσει, τον Ολυμπιακό στο μάτσο του πρωταθλήματος εδώ στην Νεάπολη στη διάρκεια μετά του δευτέρου γύρου. Μήπως και μειώσει τη διαφορά και καταφέρει να πάρει το πλεονέκτημα στα ημιτελικά σίγουρα με τη δεύτερη θέση και αν μπορέσει να χτυπήσει και την πρώτη θέση. Και 5,5 ώρα βόλε γυναικών στην Μίκρα, ΠΑΟΚ Ευρυλίσια. Ο ΠΑΟΚ και εκεί στις γυναίκες στο βόλεϊ πάει τρένο, θέλει να συνεχίσει το αίτητο σερί του. Μία εβδομάδα πριν από το ντέρμπι με την ΑΕΚ, που στην ουσία θα κρυφτούν τα πάντα νομίζω για την άνοδο στην Βόλεϊ Λίγκ. Χαμός κανονικά. Δεν βλέπω, Ραφαήλ, κάποιο λόγο για να μην κάνουν όλες οι ομάδες νίκες. Και εγώ έτσι πιστεύω, ναι. Δεν υπάρχει, λίγο, δηλαδή... Είναι λίγο το του πόλο, λίγο το μάτς επικίνδυνο. Εντάξει, το πάλι ενδιαφέρεται, είναι, είναι στις θέσεις των play-out, θέλει να πάρει δηλαδή την νίκη, αλλά νομίζω ότι και με την κατάσταση που είναι οι ομάδες την τελευταία εβδομάδα μπορούν να πάνε πάλι για το απόλυτο. Και το έχουν κάνει νομίζω τώρα, τα 2-3 τελευταία Σαββατοκύριακα δύσκολα χάνουν. Ναι. Θα δούμε, εντάξει, αλλά νομίζω ότι συντρέχουν όλες οι προϋποθέσεις. Ακριβώς. Να πάρει ο ΠΑΟΚ για ένα ακόμα Σαββατοκύριακο μόνο νίκες και είτε να βελτιώσουν οι ομάδες που είναι λίγο πίσω την θέση τους, είτε αυτές που είναι στην κορυφή να συνεχίζουν το δρόμο για τις επιτυχίες. Θα δούμε. Ωραία, κάτι άλλο έχουμε γενικότερα γύρω-γύρω. Στο χάντμπολ γυναικών περιμένουμε και την αν θα ολοκληρωθεί μεταγραφή και τις ξένες αθλήτριες της ΣΥΤΕΚ, την οποία είχαμε ενημερώσει εδώ και αρκετές εβδομάδες μέσα από το ΠΑΟΚ 4, είχε έρθει για δοκιμή. Υπάρχουν κάποια διαδικαστικά βέβαια θέματα να λυθούν πριν ανακοινωθεί και αρχίσει να παίζει κιόλας με την ομάδα. Νομίζω ότι το ενδιαφέρον σιγά σιγά έχει αρχίσει να στρέφεται, ότι μπαίνουμε σε περίοδο και τελικών σιγά σιγά. Και στο χάντμπολ γυναίκες δηλαδή θα έχουμε σε 2 εβδομάδες, αλλά και τα υπόλοιπα τμήματα που θα αρχίσουν και κύπελο Ελλάδος και τα λοιπά και στο βόλι. Μπαίνουμε δηλαδή σε αυτή την φάση σεζόν. Ωραία. Ευχαριστούμε, Ραφαήλ. Να είστε καλά, παιδιά. Καλό μεσημέρι. Να ενημερώσω ότι δεν υπάρχει, αγάπη του Σαββατοκύριακο, κάποιος αγώνας των μικρών ομάδων του ΠΑΟΚ στη Θεσσαλονίκη. Η ΚΑΠΑ 19 παίζει φυσικά με την ΑΕΚ, Κυριακή μεσημέρι. Και η ΚΑΠΑ 17 και η ΚΑΠΑ 15 παίζουν εκτός έδρας στα Γιάννενα με τις αντίστοιχες ομάδες. Οπότε δεν υπάρχει δυνατότητα για αυτούς που είναι κοντά σε αυτές τις ομάδες να δουν αυτό το Σαββατοκύριακο δράση. Θα υπάρχει το επόμενο όμως. Νομίζω ότι τα καλύψαμε όλα. Ναι, είπαμε για ποδοσφαιρικά. Είπαμε για το μπάσκετ που παίζει αύριο η ομάδα στην Πάτρα. Νομίζω δώσαμε μια εικόνα για όλα. Γεμάτο Σαββατοκύριακο. Φυσικά το μεγάλο ενδιαφέρον είναι στο ΆΚΑ την Κυριακή. ΆΚΑ εναντίον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ έχει την μεγάλη ευκαιρία να κάνει ένα τεράστιο βήμα για την κατάκτηση του πρωταθλήματος, να κόψει τα πόδια των αντιπάλων του και να βυθίσει την ΑΕΚ σε μια μεγάλη εσωστρέφεια. Βέβαια, το τελευταίο μπορεί να μην ενδιαφέρει τον ΠΑΟΚ, αλλά σίγουρο ο ΠΑΟΚ έχει τις δυνατότητες, είναι στο κατάλληλο momentum, να πάρει ένα τεράστιο διπλό και να μπούμε σε μια εβδομάδα σε ρυθμούς ΠΑΟΚ Ολυμπιακό. Ναι. Και με την επόμενη Κυριακή. Λοιπόν, μαζί μας ήταν και σήμερα το Alter Ego. Ανδρικά ενδύματα για όλα τα γούστα. Μοναδικά σχέδια σε γαμπριάτικα κοστούμια για να ξεχωρίσετε την ημέρα του γάμου σας. Και στα Alter Ego βρίσκεται από κάλτσες, ζώνες, παπούτσια, σακάκια, μέχρι και κοστούμια και τα πάντα σε πάρα πολύ καλές τιμές. Μόνο γυναίκα δεν σας βρίσκει το Alter Ego. Α, μπράβο. Ένα κατάστημα στην Ευκαρπία 25 Μαρτίου 12. Ένα στην Καλαμαριά Πασαλίδη 85 και στο κέντρο Παύλου Μελά 36. Και alterego.gr για να μπείτε με την ησυχία σας και να δείτε ό,τι υπάρχει. Και μαζί μας είναι και τα Nike Shoes, τα κορυφαία παπούτσια που μπορείτε να βρείτε στην πόλη. Και όχι μόνο στην πόλη βασικά, γιατί υπάρχει και κατάστημα στο Αληθινός Βενιζέλος, οπότε είναι ευκαιρία να ταξιδεύετε να περάσετε από εκεί. Και το Nike.gr. Όλη την ελληνική συλλογή είναι έξω, Nike.gr, με δωρεάν αποστολή και αλλαγή σε όλη την Ελλάδα. Και στα καταστήματα Πλατεία Αγίας Σοφίας, στο Mediterranean Cosmos και στα Stock με πάρα πολύ καλές τιμές. Παρασκευή σήμερα υπάρχουν αρκετοί αγώνες που έχουν στοιχηματικό ενδιαφέρον και όχι μόνο. Μπείτε από κινητό, τάμπλετ, υπολογιστή στη Στίχημαν. Πολύ εύκολο και γρήγορο το πρόγραμμα της Στίχημαν και ποντάρετε με ασφάλεια σε εκατοντάδες αγώνες, με εκατοντάδες επιλογές ανά αγώνα. Μαζί μας ήταν
σε όλο το 2ωρο το Ρίτζι Καζίνο Θεσσαλονίκη, όπου πραγματικά συνεχίζεται και γίνεται ένας χαμός στο θέατρο Βεργίνα. Σήμερα Παρασκευή, αύριο Σάββατο, οι δύο επόμενες παραστάσεις του Τάκη Ζαχαράτου. Υπάρχουν θέσεις, αλλά όχι πάρα πολλές. Είναι δεδομένο ότι θα γεμίσει το θέατρο Βεργίνα και σήμερα και αύριο. Κλείστε εγκαίρως θέσεις, ticketservice.gr. Καταστήματα public, τηλεφωνικά στο 217-234567 και φυσικά στα ταμεία του καζίνο όλο το 24ωρο. Μαζί μας ήταν η υπερτροφές Αβράμου, τις οποίες θα βρείτε Αγίου Μινά με Κατούνη στην πλατεία Εμπορίου. Όλες οι υπερτροφές που θα θωρακίσουν τον οργανισμό σας σε μια δύσκολη περίοδο για ιός και οτιδήποτε άλλο. Εντάξει, και φυσικά υπάρχουν και όλα τα βότανα. Ο Αβράμουγλου είναι η πηγή των βοτάνων. Υπάρχουν πάρα πολλά χαρμάνια βοτάνων, όπως το φυτοσλίμ για φυσικό αδυνάτισμα, είτε σε τσάι είτε σε ταμπλέτες. Επειδή η ώρα είναι ώρα φαγητού, το θεϊκό μισθοπολείον είναι στη διάθεσή σας, είτε να φάτε στο καταπληκτικό χώρο του που είναι επί της Αγγελάκη στο ύψος της Αλεξάνδρου Σβόλου, Αγγελάκη 10 είναι η ακριβής διεύθυνση, είτε να πάρετε τηλέφωνο στο 2310-221-321. Το delivery λειτουργεί, παιδιά, από τις 12.30 μέχρι τις 2 τα ξημερώματα. Όλες οι μερίδες είναι σε τεράστιο μέγεθος, όλα τα σάντουιτς είναι σε τεράστιο μέγεθος. Σουβλάκι διπλό μόλις με 2,5 ευρώ και με μία μαλαματίνα άλλη μία δώρο, όλα αυτά στο θεϊκό ψητοπόλιο. Νομίζω φτάσαμε στο τέλος. Ναι. Μένετε συντονισμένοι στο Λίμπερο, ακολουθεί το ανάλυσέ το By Repress, Σταύρος Κόλκας, Αντώνη Τσακαλέας και όλα τα παιδιά του team. Αυτά από εμάς, καλό μεσημέρι και να είμαστε εδώ την Δευτέρα να σχολιάσουμε νίκες για όλες τις ομάδες του ΠΑΟΚ με πρώτη και καλύτερη την ομάδα του ποδοσφαίρου. Αυτά, καλό μεσημέρι.